10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hair. Why do we do this? Are we simply trying to make others feel and look special? Can we want more? All we need is our craft and the next idea. Never stop searching, never stop dreaming. Always respect the work behind the work. We are creators from head to hands. We work in a medium disguised as a reason. This is our challenge. This is our responsibility. Are we artists? Καλησπέρα, φίλες, φίλοι, συνάδελφοι και πάνω απ' όλα με τελευταία κουβέντα που είπε για μένα το ειδωλό μου, γι' αυτό το έπαιξα. We are artists. Καλλιτέχνες, μην ξεχάσουμε το καλλιτέχνη που όλοι τον έχουμε μέσα μας. Μερικές φορές τον χάνουμε, ξαναβρίσκουμε. Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά σε υγεία. Ξεκινάμε τώρα τη καινούργια μας την εκπομπή. Αλληλεπιδραστική, πολύ αλληλεπιδραστική. Θέλω να συμμετέχετε, με τις απορίες σας, με τις προτάσεις σας, να έχετε κι εσείς ένα βήμα. Από όλη την Ελλάδα και γενικώς από όλο το κόσμο θα το έλεγα, τώρα δεν έγινα και παγκόσμιος ακόμα. When I start speaking English, then I will be international. Not yet. Okay, so, χαίρομαι που είμαστε εδώ απόψε μαζί. Απόψε έχουμε τον γιατρό μου. Το γιατρό μου έχουμε. Ναι, έχω γιατρό απόψε. Για μας κομμωτές, ο γιατρός, για μένα τουλάχιστον, είναι ο άνθρωπος που φροντίζει και είναι ο specialist για τα ψαλίδια μου. Πώς πάω στο γιατρό, για την υγεία μου, όσο αφορά αυτό που λέγεται ψαλίδι, πάω στο γιατρό για τα ψαλίδια μου. Και απόψε έχω για μένα, ναι, ξαναλέω, που έχω και μια αλφα εμπειρία. Είμαι και λίγο μυστήριο τρένο, να το πούμε έτσι, εντάξει. Ευχαριστούτε την καραντίνα, δεν είμαι τόσο μυστήριο τρένο, είμαι λίγο πιο καλπ, αλλά διότι είμαι μυστήριο τρένο γενικώς με τα εργαλεία που μεταχειρίζομαι και μου αρέσει πάντα το ψαλίδι μου να είναι in shape, ok. Όσοι συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν, μην ακουμπήσει το Κωνσταντίνου το ψαλίδι. Ο μόνος που ακουμπάει το Κωνσταντίνου το ψαλίδι είναι ο... Εγώ. Ο Σακάς. Σακάς. Όχι. Ο μόνος που ακουμπάει τα ψαλίδι, βεβαίως με τις δικές μου τις ευλογίες και χωρίς να τρώει ξύλο, είναι ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Χαμπίπης, και τον έχουμε. Καλησπέρα, Γιάννη. Λίγο το μικρόφωνο του, Γιάννη. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Τεχνικό θέμα. Ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης το έχει. Okay. Γιάννη μου. Πάτσα εγώ. Σε ακούμε, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθες στο κάλεσμα. Τιμή μου τέτοια καλέσματα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Είχαμε ξαναβγεί στην προηγούμενη καραντίνα. Είχες δώσει πολύτιμες συμβουλές, πληροφορία σε πολλούς συνάδελφους. Και θέλω σήμερα πάλι να δώσεις συμβουλές σου, αλλά θέλω να είμαστε, you know, really interactive. George, can I start seeing the comments? I want to be interactive. Okay, γι' αυτό το λέμε και interactive, τώρα comments. Okay, πρώτα θέλω να δω, η εικόνα μας είναι καλή, άμα μπορούν κάποιοι, οι φίλοι μας να μας στείλουν άμα η εικόνα μας είναι καλή, άμα ο ήχος είναι καλός. Okay. Έλα εδώ, Γιώργο μου, εσύ είσαι το κελαϊδιτό εδώ, το κελαϊδιτό. Είσαι backstage, αλλά θα βγεις και λίγο, μπροστά, δεν θα είσαι μόνο στα πράγματα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ξεκινάμε με το like του Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρες έχουμε και από τη Βενετία την Καραμαγκάλη. Γεια σου, Βενετία. Από την Ισαμπέλα την Θεολόγου. Hello, Isabel. Από τον Γιάννη τον Αποστολίδη. Καλησπέρα, Γιάννη. Η Ελένη Χάλας επίσης μας έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Love you, Helen. Φιλάκια στη Σπάρτη, Helen. Ο Σταμάτης ο Κανελόπουλος είναι μαζί μας. Αύριο, Σταμάτη, περιμένουμε να δούμε σένα. Ναι, αύριο, Σταμάτη, έχει ένα υπέροχο
live ο Σταμάτης αύριο στο Instagram. Μπείτε λιγάκι στη σελίδα του Σταμάτη. Θα τα μάθετε. Grande, έχει ένα υπέροχο live. Θα είναι ένα υπέροχο live. Δεν το έχει ακόμα, αλλά διότι και εγώ έχω παρουσιάσει το Σταμάτη και έχει δείξει κούρεμα σε όλη τη κομμωτική κοινότητα απλόχερα. Ξέρω ότι και αύριο θα είναι super. Okay, βλέπω και ο Χρήστος ο Αμάρο. Καλησπέρα, εμείς έχουμε την Σπυριδούλα την Νίνου. Κέρκυρα. Ο Χρήστος, νομίζω, ο Χρήστο, πού βρίσκεσαι τώρα, άμα πρέπει να μας στείλει, γιατί είδα μια φωτογραφία ότι ήσουν στην Κρήτη. Από ό,τι ξέρω, είσαι Ηράκλειο, Χρήστο. Νόμιζα ότι ήσουν Ηράκλειο Αττικής, μήπως το μπερδεύω εγώ. Η RG Βέκη μας στέλνει επίσης τις καλησπέρες και μας λέει για την εικόνα μας ότι είναι όλα καλά. Okay, τέλεια εικόνα και ήχος μας λένε. Θα σμίγουμε στο K. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Και έχουμε... Βλέπω και το Μιχάλη, το συνάδελφο, το Μιχάλη από την Κύπρο. Μιχάλης Μιχαήλ. Γεια σου, Μάικο. Έχουμε καλησπέρες από την Αριστεία, από τον Άλκη τον Πόλη, από τον Μίλτο το Ρουβέλα. Καλησπέρα. Τον Κωνσταντίνο το Δουκάκη. Αρκετά να πολύ στις καλησπέρες, Κωνσταντίνε. Εσύ απλώ θα πω ένα γεια, γιατί θα πρέπει να... Μάικο Γαρπάθιος. Ο Μάικο είναι σταθερός από την Ολλανδία. Μας παρακολουθεί πάντα. Okay, θα το συνεχίσω αυτό, θα το κλείσω λίγα, το σε μένα. Οι φίλοι παρακολουθούν. Γεια σου, Μύρο Μύρο, φοβερός καλλιτέχνης. Γεια σου, Σοφία. Και η Στέλλα, η φίλη μας η Στέλλα Κουτσοπούλου. Γεια σου, Στέλλα. Okay, Γιάννη μου, αρκετά κελάιδισα. Και από το φίλο μου, που δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί. Χρόνια και... Πού χρόνια στην καλλιτεχνική ομάδα τότε. Νεκτάριος Ηλίαρχος. Να είσαι καλά, Νεκτάρια. So, θα μιλήσουμε λίγο για ψαλίδια σήμερα, Γιάννη. Λίγο για ψαλίδια. Yeah. Θα μιλήσουμε λίγα για ψαλίδια. Και είναι κάτι που τώρα πια δεν θα λέγα οι περισσότεροι κομμάτες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο και όσο περνάνε τα χρόνια, οι περισσότεροι απευθύνονται σε χειροποίητα, κυρίως από ιαπωνέζικα, από της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Υπάρχει μια τάση τέτοια, δηλαδή να επικεντρώνει το κόσμος σε κάποια tags τα οποία κυκλοφορούν μέσα στο διαδικτυακό χώρο και όχι μόνο, και πάνω σε αυτά τα tags να βασίζει την έρευνά του για μια αγορά ενός ψαλιδιού, για να στηρίξει την καλλιτεχνική του ιδιότητα για να μπορεί να αναπτύξει κάτι. Όχι πάντοτε με το σωστό γνώμονα όμως, και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Έτσι, μου έχει δοθεί από εσένα κυρίως και να πω ένα ευχαριστώ. Ένα tag και εγώ έχω πάρει, το Caesar Expert, που σημαίνει τίποτα άλλο παραπάνω από μία expertise, δηλαδή ότι έχω μία ειδικότητα πάνω στα ψαλίδια. Οι τεχνικοί το αξιολογούν καλύτερα, οι κομμωτές δηλαδή μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα ψαλίδι, αλλά μπορώ να τους βοηθήσω να δουν τι ακριβώς είναι αυτό που τους ταιριάζει, ώστε να έχουν και να απογειώσουν τέλος πάντων αυτό που ακριβώς θέλουν να κάνουν. Okay, θα ξεκινήσω λιγάκι, θα ξεκινήσω με μία ίσως για σένα είναι, εντάξει, κακός που σε ρωτάω, αλλά καλός που σε ρωτάω, γιατί και εγώ κάποτε είχα την εμπειρία, αλλά διότι είχα και εγώ την απορία αυτή που θα πω τώρα, κάποτε. Πριν από πολλά χρόνια είχα την ευλογία εδώ βεβαίως εγώ να αρχίσω να δουλεύω concave, ψαλίδια και τέτοια από τότε που ήμουν στο Καναδά. Τα πρώτα μου βήματα, γιατί οι κομμωτές στο κομμωτήριο που δούλευαν αυτά τα ψαλίδια και έτσι επί της ουσίας βαφτίστηκα με αυτά τα ψαλίδια. Αλλά είχα την απορία τότε που πήγαινα από το κλασικό που είχα στη σχολή κομμωτικής και μετά, που ήταν πολύ ωραίο. Ένα που δούλευε συγχωρεμένη μάνα μου, που ήταν κομμώτρια. Και μετά έμαθα ότι αυτή ήταν, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Γιάννη, η γερμανικής φιλοσοφίας ψαλίδια, θα το πω χήμα και εσείς με τα ιαπωνέζικα, να το πούμε, ψαλίδια. Ποιες είναι οι διαφορές? Η κυριότερη διαφορά είναι στον τρόπο κατασκευής. Δεν ορίζεται αλλού. Απλά οι Ιάπωνες ανέπτυξαν τη δικιά τους φιλοσοφία στον τρόπο κοπής και στον τρόπο... επαφής των δύο λαμών που υπάρχει η γραμμικοποίηση, ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στα μεγάλου μήκους ψαλίδια. Η ευρωπαϊκή φιλοσοφία έχει άλλο τύπο ακόνισμα.
δεν τα καθιστά αδύνατα, δεν τα καθιστά υποδιέστερα, να το πω έτσι. Απλά μπορούμε να πούμε ότι τα γερμανικά ψαλίδια, που είναι τα ευρωπαϊκά ψαλίδια... Λέω Γερμανία, έχουν... Γιάννη, λέω Γερμανία για ποιο λόγο, γιατί τα περισσότερα τα ψαλίδια που εγώ τουλάχιστον είχα δει και οι συνάδελφοι είναι τα λεγόμενα, νομίζω, τα Σόλιγκεν. Προφανώς η Σόλιγκεν είναι και ένα μέρος της Γερμανίας που τα παράγανε, δεν είμαι σίγουρος αυτό. Αλλά για απλώς να ξεκαθαρίσω, θέλω να καταλάβω τη διαφορά. Sorry, Γιάννη μου, που σε διέκοψα. Δεν είναι. Λοιπόν, η κυριότερη διαφορά, λοιπόν, είναι στον τρόπο ακονίσματος. Τίποτα άλλο. Όπως όλα τα ψαλίδια έχουν δύναμη κοπής, αρκετά ισχυρή, απλά αυτά που τα οποία, μάλλον αυτό που κάνει και ξεχωρίζει τα ιαπωνικά έναντι των ευρωπαϊκών, είναι το concave, δηλαδή αυτό που έχουν το hollow grid, συγγνώμη, το hollow grid, την εσωτερική καμπύλη. Δεν είναι τόσο η εξωτερική που ξεχωρίζει, αλλά όσο η εσωτερική, που μας βοηθάει, είπαμε, να έχουμε πολύ ισχυρή δύναμη κοπής από την άκρη, από την βάση μέχρι την άκρη, όσο μακρύ και αν είναι το ψαλίδι. Mm-hmm. Οι Γερμανοί, τα ευρωπαϊκά, δεν μπορούν να το πετύχουν τόσο εύκολα. Okay. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εδώ, υπάρχουν π.χ. Ιαπωνικά ψαλίδια, Ιαπωνέζικα ψαλίδια, τα ελληνικά θα μάθω κάποια στιγμή, τα Ιαπωνέζικα ψαλίδια, υπάρχουν μερικά που δεν είναι concave? Υπάρχουν, σα βγάζανε, δεν το ξέρω, σε ρωτάω ιστορικά, άμα γνωρίζεις, άμα οι Ιάπωνες μόνο βγάζουν concave ή βγάζανε και άλλα ψαλίδια. Η λογική, γιατί και εγώ δεν μπορώ να κάνω τόσο παλιά ιστορική αναδρομή. Ναι, δεν την έχω την ηλικία. Η Ακρόπολη είναι λίγο πιο μεγάλη από μένα. Αλλά από την απλή λογική ενός ανθρώπου, ότι όλα είναι εξέλιξη, ναι, λογικά κάπου πατήσανε. Δηλαδή τι κάνανε? Ίσως αν δεν είχαν που είχαν κοπτικά, έτσι, εγώ βάζω ότι ήρθανε δεύτεροι από τους Ευρωπαίους και βρήκαν τα ψαλίδια των Ευρωπαίων μπροστά τους. Αναπτύξανε τη λογική ότι γιατί πονάει αυτό εκεί, ώστε το βελτιώσανε και βγήκανε αυτού του είδους τα ακονίσματα και η κατασκευή. Okay. Άρα θεωρητικά, ναι, ήταν στα ίδια πατήματα παλιά. Okay. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, Γιάννη μου, υπάρχουν και προφανώς και κάποια γερμανικά concave ψαλίδια πια τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν και από τα γερμανικά εργοστάσια προφανώς κάποια. Βεβαίως. Η επιλογή κάθε εταιρείας να βγάλει διαφόρων κοπών ψαλίδια είναι ποικίλια αναλόγως με το κοινό που απευθύνεται. Okay. Τα concave ψαλίδια, τέλος πάντων, του ιαπωνικού τύπου ακονίσματος, να το πω έτσι, ναι, είναι μεν πιο δυνατά, έχουν πιο δυνατή κοπή, συγγνώμη, αλλά είναι και πολύ πιο ευαίσθητα από τα ευρωπαϊκού τύπου. Τα καθιστά okay. πιο ευαίσθητα αυτή η απόλυτη κοπή είναι και πιο fragile. Okay. Οπότε έχουν επιλέξει, ναι, κάποιες εταιρείες να βγάζουν και ευρωπαϊκού τύπου και ιαπωνικού τύπου. Μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε ιαπωνικό ψαλίδι, ας βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας, να ρίξουμε λίγο αυτά τα στεγανά, ότι είναι ένας φίλος, συνάδελφος, σχιστομάτης, να το πω έτσι, Ιάπωνας, ναι, και ναι, κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα σφυρί, βαράει μέσα σε ένα χιτήριο και βγάζει διαμάντια κάθε φορά. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Μπορεί μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ψαλιδιών της οποιαδήποτε εταιρείας να δουλεύει Ευρωπαίος, να δουλεύει Ασιάτης, να δουλεύει Αφρικανός, να δουλεύει όποια εθνικότητα θες. Αρκεί να αγαπάει αυτό που κάνει και να μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμα όπως πρέπει να βγει. Άρα, γιατί οι Ευρωπαίοι να μην μπορούν να κάνουν ιαπωνικά ψαλίδια? Είναι θέμα τι θες, όχι τι μπορείς. Ναι, τώρα πια είναι θέμα, άμα μεταχειρίσουν τη τεχνοδοσία, να το πούμε, που είναι ίσως προέρχεται όλη αυτή η τεχνοδοσία από μια ιστορία που έχουν γενικώς έχουν στη Ιαπωνία σαν κουλτούρα, με όλα τα λεπίδια τους, τα samurai swords, γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, γιατί να μην μπορεί να βγει και αλλού τώρα που το λέμε? Απλά δεν θέλουν. Στην Ευρώπη δεν επιδιώκουν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό και ακόμα τα ιαπωνικά ψαλίδια, όταν παράγονται έξω, έχουν κάποια ποιότητα κατασκευής. Γιατί δεν έχουν απορροφήσει ακόμα τεχνικούς η Ευρώπη για να παράγει τέτοια ποιότητα.
Okay. Γιάννη μου, περισσότερο είναι το θέμα, εγώ τώρα που το έβαλα στο μυαλό μου, περισσότερο το όταν λέμε Japanese, είναι περισσότερο το concave. Okay? Είναι το concave, το edge. Και όταν λέω εγώ, για έτσι να μιλήσω λαϊκά στους όρους της πιάτσας της κομμωτικής, το γερμανικό είναι αυτό που είναι πιο ευθεία. Σα επί της ουσίας, θα το εξηγήσεις εσύ καλύτερα, ότι το γερμανικό δεν μπορεί να κάνει όλα τα κοψίματα, όλα τα κουρέματα. Όλα τα κουρέματα μπορεί να τα κάνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει προφανώς. Έχω δοκιμάσει και η πελάτσα ακόμα μάλλον πονάει, γιατί ήθελα να δοκιμάσω από περιέργεια, αλλά πήρα ένα και θα έλεγα ακριβό, καλής ποιότητας γερμανικό ψαλίδι, ή να το πω γερμανικό, να το πω όχι concave, okay, να το πω έτσι, για να μην τα βάζουμε με τους Γερμανούς σήμερα. Αλλά δεν το concave. Εκεί είχα πρόβλημα στο θέμα του slicing. Πριν το απαντήσω αυτό, θα ήθελα δύο λεπτάκια να μπορούν οι συνάδελφοι να μας κάνουν ερωτήσεις. Παιδιά, κάντε ερωτήσεις. Έχουμε μία ερώτηση από την Άντζη την Μπέκη. Περίμενε πρώτα να απαντήσει αυτό ο Γιάννης, αν μπορεί. Το λέω καλά. Συνήθως είναι λίγο δύσκολο με ένα παραδοσιακό τρόπο τροχίσματος να κάνεις αυτές τις που τα έχεις δει που κάνω, γιατί συνεργάζεσαι μαζί μου στην επιλογή του ψαλιδιού σου. Δείχνω τι κουρέματα κάνω και τι θέλω να κάνει ένα ψαλίδι. Αυτά που κάνω εγώ θα δυσκολευόμουν, νομίζω, με το. Θα δυσκολευόσουν λίγο παραπάνω. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι οι γωνίες ακονίσματος των ευρωπαϊκών ψαλιδιών είναι ιδιαίτερες. Είναι δηλαδή πολύ αυστηρές και μετρημένες. Ενώ οι γωνίες των ιαπωνικών ψαλιδιών είναι πιο τεχνικές. Που σημαίνει ότι επειδή είναι πιο τεχνική ένα ακόνισμα, το καθιστά με αυτό που σου είπα πριν, με μεγαλύτερη δύναμη κοπής. Okay. Τι σημαίνει αυτό? Με λιγότερη δύναμη από το χέρι μας να μπορούμε να κόψουμε την ίδια τούφα χωρίς πρόβλημα, χωρίς να το σπρώξει, αλλά με πολύ λιγότερη δύναμη. Τι μας βοηθάει λοιπόν αυτό? Ότι όχι ότι όλα τα ιαπωνικά ψαλίδια, ανεξαρτήτου κατασκευής και μελέτης, μπορούν να κάνουν όλες τις τεχνικές, έτσι. Mm. Απλά αν πάρουμε για την ίδια τεχνική ένα ευρωπαϊκό και ένα ιαπωνικό και πας να κάνεις slice, σαφώς το ιαπωνικό θα τραβήξει λιγότερο. Πότε όμως? Στις αρχικές του περιόδους, όταν είναι συντηρημένο. Γιατί αν το αφήσουμε σε βάθος χρόνου χωρίς συντήρηση, θα φτάσει την ποιότητα του ευρωπαϊκού. Okay, I got it. Ελπίζω να απάντησα. Είπες αρχικά, ναι. Όχι, μου το απάντησες. Γιώργο, έχουμε κάποια ερώτηση από συνάδελφο. Λοιπόν, η Άρτζι Μπέκη μας έλεγε αν έχεις κάποιες φώτο να μας έδειχνες τις διαφορές, θα ήταν ωραίο, λέει, να το βλέπαμε. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες δεν ξέρω τον τρόπο να τις μοιράσω. Αυτές είναι οι γνώσεις οι οποίες είναι του Γιώργου, backstage από τις κάμερες. Την άλλη φορά θα έχουμε καλεσμένο, θα τις έχουμε προετοιμασμένες, Γιάννη, γιατί τώρα είχαμε μια κουβέντα, δεν είχαμε τέτοιο υλικό. Προβάτως πρώτη εκπομπή. Αλλά ο φίλος μου ο Κινέζος φρόντισε να μου δώσει ένα εργαλείο το οποίο ίσως μπορώ να βοηθήσω κάπως. Ναι, ναι. Πήρα ένα μικρό ψαλιδάκι. Κινέζικο, Κινέζικο. Δεν νομίζω να είναι ιαπωνικό ούτε ευρωπαϊκό. Θέλω να καταλήξω λοιπόν αυτό. Ναι. Επειδή φαντάστηκα ότι κάποιος θα είχε την απορία τι είναι το ένα και τι το άλλο. Το ένα λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο και μπορεί να με βοηθήσει να δείξω αυτό που θέλω να δείξω. Το ένα είναι αυτό που βλέπουμε σε αυτό εδώ το ψαλίδι, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Δηλαδή, ότι έρχεται η λάμα επίπεδα και μετά υπάρχει μία γωνία σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ακριβώς, αυτός είναι και ο ευρωπαϊκός τρόπος ακονίσματος. Okay. Ο ιαπωνικός τρόπος ακονίσματος τώρα είναι, όπως είναι αυτό, να το παραμορφώσω λίγο εγώ, θα προσπαθήσω, κάνω αυτό, αν το βλέπετε. Κάνω δηλαδή μία καμπύλη, το βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται πιστεύω. Λοιπόν, σε αυτή την καμπύλη λοιπόν, ξεκινάμε το ακόνισμα από ψηλά και κατεβαίνουμε μέχρι να τερματίσουμε. Άρα δεν υπάρχει αυτή η γραμμούλα, η ευδιάκριτη. Αυτό είναι ένας τρόπος να καταλάβεις αν μιλάς για ευρωπαϊκού ή ιαπωνικού τρόπου ακόνισμα. Έτσι. Ξαναλέμε όμως ότι άμα δεις ένα ευρωπαϊκού και ένα ιαπωνικού, δεν μπορείς εκ πρώτης όψεως, από μία φωτογραφία απλά, να καταλάβεις αν είναι καλύτερο το ένα από το άλλο. Το εξήγησες πολύ ωραία. Γιάννη μου, αυτό τώρα που το βρήκες στο ψαλίδι πραγματικά,
Νομίζω και δύο διαφορετικά ψαλίδια να είχες, να δείξω κι εγώ από κοντά. Είναι λίγα και δύσκολο. Αυτό που έδειξες, δεν ξέρω, είχες προνοήσει ότι κάποιοι, πραγματικά με εκπλήζει αυτό, γιατί τώρα πραγματικά είναι, ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά άμα δεν ήξερα, πιο ξεκάθαρο ήταν η εικόνα με αυτό το ωραίο το κινέζικο. Πάμε σε ερώτηση. Sorry. Τι ρόλο παίζει, ναι, σε τι βοηθάει? Η καμπύλη από μόνη της στον κομωτή δεν βοηθάει πουθενά. Η καμπύλη βοηθάει στον τεχνικό ώστε να φτιάξει το ψαλίδι για τον τρόπο κοπής που επιθυμεί ο κομωτής. Δηλαδή, η καμπύλη βοηθάει εμένα ή τον αρχικό κατασκευαστή στο να φτάσω σε γωνία ακονίσματος το οποίο να χρησιμεύει για τον τρόπο κοπής του εκάστοτε κομωτή. Αν θέλει να κάνει slice, είναι άλλο ακόνισμα. Αν θέλει να κάνει blend cut, είναι άλλο ακόνισμα. Οπότε, εκεί βοηθάει. Όχι στον κομωτή σαν κομωτή. Δεν τον εξυπηρετεί κάπου. Εξυπηρετεί αυτόν που θα το φτιάξει για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Ο κομωτής θα το μεταχειρίσει. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη. Ποια ψαλίδια συνιστάτε εσείς? Θα ήταν λάθος μου να συστήσω σε κάποιον κάποιο ψαλίδι, διότι δεν είναι αντικειμενική άποψή μου και αμερόληπτη. Δυστυχώς για τον Έργαντ που ρωτάει, αντιπροσωπεύω κάποια εταιρεία στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να πω πάρτε αυτό ή πάρτε το ένα ή πάρτε το άλλο. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι να επιλέξετε και να συγκρίνετε εσείς σαν κομωτές. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μοιραστώ αυτό τον τίτλο που μου έδωσε ο Κωνσταντίνος προς τιμήν μου, προς τιμήν του, προς τιμήν μου, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πιο σωστό, που μου έδωσε τον τίτλο expertise, scissor expert, και να μοιραστώ λοιπόν τις γνώσεις του πώς μπορούμε να διαλέξουμε ένα ψαλίδι. Από εκεί και πέρα η αγορά είναι ελεύθερη, βγαίνετε έξω, αξιολογείτε τις γνώσεις που πλέον θα έχετε αποκτήσει και σας λέει κάποιος αυτό εδώ κοστίζει 500, αυτό 1000, αυτό 200, οπότε μπορείτε μετά να δείτε στο βαλάντιο που διαθέτετε εσείς αν αυτό με αυτές τις γνώσεις που έχετε αξίζει ή όχι και να απευθυνθείτε να πάρετε το κατάλληλο. Okay. Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη. Η φίλη μας, η Τζοβάνα από Βόρεια Ελλάδα. Τι είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε τελικά? Έχω ένα άλλο κινέζικο ψαλίδι που θα μας βοηθήσει. Είναι και αυτό μεγάλο. Έχω πάρει τα μεγάλα σήμερα για να μπορούν να είναι ευδιάκριτα. Ο λόγος που τα έχω τα μεγάλα ψαλίδια και αυτό. Γιατί τα μικρά δεν φαίνονται, Γιάννη, γιατί τα μικρά δεν φαίνονται. Όσο και να ζουμάρω, δεν φαίνονται. Εδώ θα του κάνει το είναι, μάτι. Μπράβο. Είναι γιατί κάνω σεμινάρια, όπως καλή ώρα κάνεις εσύ κάποια webinars ή κάποια σεμινάρια διαζώσεις όταν μας το επιτρέπει ο καιρός. Κάνω και εγώ σεμινάρια σε κομωτές, οπότε τα χρησιμοποιώ εκεί. Αυτό λοιπόν που κοιτάμε πρώτα σε ένα ψαλίδι είναι αυτό. Η λαβή. Να μας κάνει στο χέρι. Ό,τι και αν διαλέξουμε σε μορφή κοπής, αν δεν μας κάνει πρωτίστως εδώ, είναι άχρηστο. Θα πάει στο σιρτάρι. Όπως σε διακόπτω, οι περισσότεροι κομωτές, δυστυχώς, κοιτάζαν τα λεπίδια. Το ξέρω από συνάδελφους. Πήγαμε σε κάποια έκθεση, στο εξωτερικό, ή τώρα, ου, είναι αυτό ωραίο, είναι mountain blade, είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς, οι περισσότεροι, και αυτό μας κούραζε μετά, δεν ασχολεύουμε με αυτό. Sorry που σε διακόψα, Γιάννη. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι αλήθεια. Σημαντική. Είναι αυτό που έρχεται σε πρώτη. Θα το πούμε έτσι, λογικό είναι αυτό που λες, που δεν το έχω σκεφτεί έτσι, αλλά είναι το πρώτο που έρχεται σε επαφή με το χέρι μας. Η λαβή έρχεται σε επαφή πρώτα με το χέρι. Μπράβο. Η λαβή είναι η οποία θα μας ξεκουράσει. Η λαβή είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να δουλεύουμε σε βαθύ χρόνο. Και μάλιστα χωρίς να βλαστημούμε την ώρα και τη στιγμή που πρέπει να κουρέψουμε κι άλλο ένα κεφάλι, κι άλλο ένα κεφάλι. Και η λαβή είναι αυτή στο φινάλε που μας επιτρέπει, που είναι το πιο σημαντικό, θα πάρω το μεγάλο το φίλο μου, που μας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε που είναι αυτό, που είναι η άκρη. Όταν έχουμε λοιπόν μία λαβή που έχει το κοντρόλ στο ψαλίδι μας, που μας δίνει δηλαδή το απόλυτο κοντρόλ στο ψαλίδι μας και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που είναι άκρη,
τότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Έτσι. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η λαβή μας. Είναι το τιμόνι επί της ουσίας. Ακριβώς. Είναι από εκεί ξεκινάει. Λοιπόν, επόμενη, να πάω τώρα λίγο, μας έχει πει ένα πολύ, μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Μάικλ Καρπάτιος, αλλά ο Μάικλ πάντοτε μας καλύπτει. Μας καλύπτει κυριολεκτικά. Το ψαλίδι πρέπει να ταιριάζει στο χέρι του κομμωτή μας, λέει. Για μένα τα ευρωπαϊκά ψαλίδια είναι καλά, αλλά οι Ιάπωνες προχώρησαν πολύ πιο μπροστά. Για μένα είναι αυτό που ταιριάζει στον κομμωτή το καλύτερο, αυτό εννοεί λογικά. Και πόσα ευρώ θέλεις να ξοδέψεις για να ψαλίδι. Και να κάνω μία έτσι παρέμβαση εδώ λιγάκι, μια διοκτήνηση, ότι αυτό το είχε γράψει πριν πεις αυτό, Γιάννη μου, ο Μάικλ. Βέβαια, ο Μάικλ είναι και έχει εμπειρία όσο έχουμε 10 κομμωτές. Έτσι, σίγουρα το βλέπει έτσι. Ναι. Πολύ χαίρομαι που συμπίπτουν οι απόψεις μου με τις απόψεις εδώ του συναδέλφου. Για ποιο λόγο? Οτιδήποτε είπαμε αυτά τα 20 λεπτά που μιλάμε, τέλος πάντων πόσα είναι, είναι ότι τα ευρωπαϊκά ψαλίδια δεν καθιστούνται αυτόματα υποδιέστερα των Ιαπωνικών, άρα που λέει ότι προτιμάει τα ευρωπαϊκά. Ναι, απαντάει στην ερώτηση αν οι Ιάπωνες ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο παλιά, που σημαίνει ότι έχουν εξελιχθεί, το απάντησε πάλι και αυτό. Δηλαδή, ό,τι έχουμε πει μέσα σε μια πρόταση πραγματικά τους συμπεριέλαβε, το σύμπτυξε και το βγάλε με ένα μόνο μήνυμα. Ό,τι έχουμε πει είναι αυτό. Sorry, είδα κάτι και πρέπει να το πω, γιατί το γιατρό μου, μια φίλη μου, συνάδελφος πολλών ετών, η ίδια δεν έχει πολλά έτη, απλώς είναι συνάδελφός μου αρκετά χρόνια, με γνώρισε στο γιατρό μου το Γιάννη, που είναι η φίλη μας εδώ, που πρέπει να το βάλω, η Ελένη Παπαποστόλου. Άμα θυμάμαι καλά, η Ελένη. Ελένη, βεβαίως, η Ελένη. Η Ελένη μας έφερε παρέα με μία μπύρα, αγκαλιά. Και τώρα που το λες, σαν σήμερα μου εμφανίστηκε και με όλο το τρέξιμο ήθελα να το ποστάρω και θα το ποστάρω άμα προλάβω μέχρι τις 12 η ώρα. Βγήκε ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς, Γιάννη, σαν και σήμερα, είχαν βάσει ένα post που μάλλον ήταν η ίδια μέρα που σε είχα γνωρίσει εσένα, που είχε έρθει η Ελένη απτικό και κάναμε ένα εκπαιδευτικό μαζί. Είναι ένας χρόνος από τότε. Είναι ένας χρόνος. Ναι. Ένας χρόνος. Επέτειος. Για πάμε στο επόμενο. Για πάμε λιγάκι. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Κική Δελαντώνη, καλησπέρα σας. Ένα ψαλίδι που κόβει καλά στην ευθεία μπορεί να κάνει και slicing. Ποιο νούμερο ψαλιδιού κόβει σωστά τον blank cut? Κράτησε το λίγο, Γιώργο. Κράτησε μου λίγο το μήνυμα, το βλέπω. Λοιπόν. Ένα ψαλίδι κόβει καλά στην ευθεία αν μπορεί να κάνει slicing. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Ρητά όχι. Και ο λόγος είναι γιατί άλλες είναι οι γωνίες ακονίσματος. Πάμε να δούμε λοιπόν το φίλο μας εδώ πάλι. Άλλες είναι οι γωνίες ακονίσματος της άκρης στο blend cut, να κάνουμε δηλαδή ένα blend cut κούρεμα, και άλλες είναι οι γωνίες για ένα slice. Θα παρατηρήσετε, και εδώ έχω βέβαια και τα ψαλίδια για να καταλάβετε και ποια είναι η διαφορά, θα παρατηρήσετε το εξής πράγμα. Αυτό είναι ένα ψαλίδι slicing cut. Αυτό είναι ένα ψαλίδι blend cut. Ποια είναι η διαφορά, παρατηρήσεις, Κωνσταντίνε μου? Ναι, η λεπίδα είναι πιο παχιά και είναι κουρμπαριστή, και κούρμπα. Ακριβώς. Είναι πιο παχιά. Εγώ θέλω να σταθώ στο πιο παχιά. Okay. Το πιο παχιά γιατί? Γιατί ένα ψαλίδι που θα φτιαχτεί για slice θέλει διαδρομή, θέλει δηλαδή να έχει διαδρομή για να μπορεί να πέσει ομαλά και να έχουμε μικρές μοίρες ακονίσματος. Για σε να ένα μπορεί ψαλίδι... να μπορεί αυτό, να... αυτό, γιατί όταν κάνουμε slice κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Δεν κάνουμε ακριβώς κινήσεις, σωστό. Η slice κίνηση, το να τρέχω μέσα στα μαλλιά, σημαίνει ότι είναι razor, σαν ξηράφι, να το πω έτσι. Ακονισμένο. Ενώ αυτό έχει πιο ομή γωνία, πιο δυνατή γωνία για να μπορεί να αντέχει την κοπή. Άρα, αγαπητή Κική, δεν μπορεί. Κάνουμε τεχνικές, έτσι, όλοι κάνουν τεχνικές, όλοι χρησιμοποιούν το ψαλίδι κοπής σαν slice, με τον κίνδυνο να αγκαζώνει λίγο η πελάτης, αλλά δεν ενδείκνεται να το κάνουμε αυτό.
Και ζορίζει το χέρι μας, Γιάννη. Sorry, να κάνω μόνο μια διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν και άτομα που δεν είναι συνάδελφοι, που βλέπουν την εκπομπή, μερικοί συνάδελφοι που είναι, μα το βλέπουν άτομα που δεν είναι κομμωτές. Εγώ χαίρομαι που το βλέπουν άτομα που δεν είναι κομμωτές, και γιατί όταν το βλέπει η πελάτσα και μαθαίνει γι' αυτό, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Γιατί με κάνει εμένα καλύτερο. Σαν η πελάτσα, ό,τι πιο πολύ μάθει, σε εισαγωγικά, okay, σε εισαγωγικά, όσο πιο πολλά μάθει και ενημερωθεί, θα είναι πιο απαιτητική. Άμα είναι πιο απαιτητική, γίνεται πιο απαιτητική μέσα από τη γνώση που έχει αποκτήσει. Δεν λέω να γίνουν τώρα εξπέρ και να πούνε τι ψαλίδι μετακυρίζεσαι, εντάξει. Απλώς για να εξηγήσω λίγα την ορολογία, λίμωνο τώρα η πελάτσα που με έχει τύχει να μου πει θα με κουρέψει με αυτό. Και λέω, άμα είναι να σε κουρέψω με αυτό, τη λέω κανένα πρόβλημα, τη το έβαλα σε ένα φάκελο, τη λέω, κοίτα, κατέθεσε τα λεφτά στη τράπεζα και καλύτερα, άμα είναι εσύ να επιλέξει το ψαλίδι που θα σε κουρέψω, κουρέψε μόνη σου. Ένα πρόβλημα, τη το έβαλα σε ένα φάκελο, τη το πήγαινε, κατέθεσε, δεν θυμάμαι πόσο έκανα, δεν τη έδωσα και κάτι πανάκριβο, κάτι που έκανε περίπου στα 200 ευρώ. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω εδώ και για κάποιου ίσω συνάδελφου πιο παλιού που δεν μεταχειρίζονται την αγγλική γλώσσα ή για κάποιου δεν ξέρουν την αγγλική γλώσσα, simple blunt cut είναι το blunt, το bump. Το που κάνουμε σε ένα καρέ κάτω. Αυτό είναι το είναι blunt. Μία κοπή, μπράβο, κοπή μαλλιού σε 90 μοίρες, να το πούμε έτσι. Το κάνουμε slice τώρα. Το slice, εγώ πάλι θα το εξηγήσω στα αγγλικά, Γιάννη. Το slice, πώς θα το έλεγες εσύ στα αγγλικά, γιατί εγώ το slice. Πώς θα το γλίστριμα. Το γλιστράμε. Οκ, okay, that's right. Το γλιστράμε. Sorry, στα μαλλιά. Ήθελα να απαντήσω αυτό για κάποιους συνάδελφους. Σιγά που δεν θα διέκω. Να απαντήσω. να απαντήσω όμως και στο τελευταίο κομμάτι της ερώτησης της Κικής, ναι, που λέει ποιο νούμερο ψαλιδιού κόβει σωστά το blend cut. Προφανώς εννοεί το πιο μέγεθος. Ωραία. Εξαρτάται πάλι, όλα τα πράγματα είναι ναι μεν αλλά σε αυτόν τον κόσμο. Εξαρτάται το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε γρήγορες κοπές πίσω από τσατσάρες και τέτοια, θεωρείται blend cut, γιατί είναι κοπή. Ωραία. Τι γίνεται. Η μεγάλη όμως λεπίδα κάνει blend cut όπως και η μικρή λεπίδα. Mm-hmm. Η μεγάλη λεπίδα έχει αυτό το κακό. Ότι με την παραμικρή κίνηση είναι μεγάλο το περιθώριο λάθος. Μεταβάλλει. Όταν θέλουμε λεπτομέρεια, διαλέγουμε μικρές λεπίδες για να μικρύνουμε το περιθώριο λάθος. Άρα και να έχουμε γραμμικά αποτελέσματα. Πολύ σωστό, Γιάννη μου. Πολύ σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι ακριβώς, αλλά πολύ σωστό. Το ίδιο πράγμα σκεφτόμουν. Η αλήθεια είναι, εγώ θυμάμαι όταν στη δεκαετία του 80, στα μέση της δεκαετίας του 80, όταν δούλευα στο Καναδά, τότε ήταν στις δόξες τους, ήταν η παρθενογέννηση του precision cutting, okay. Ήταν η παρθενογέννηση τότε. Είναι μικρές τούφες. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήμουν βοηθός και τότε δεν είχαν τσιμπιδάκια. Εμείς κρατάγαμε τις χωρίστες και ξέρεις τι είναι τώρα να έχεις κάποιον που κάνει precision cutting να κάνει ένα καρέ. Τρώγανε μία ώρα για τέταρτο, χωριστούλα. Βεβαίως, καλό γιατί με βοήθησε εμένα να μάθω. Αλλά τότε θυμάμαι δουλεύανε 4,5 ιντσών, 4 ιντσών. Το 4,5 τότε για αυτούς ήταν τεράστιο. Γιατί ακριβώς αυτό που είπες. Πολύ λεπτομέρεια και δεν είχαν το περιθώριο όταν δουλεύουν έτσι να φύγει λίγο. 100%. Γι' αυτό θα έλεγα για precision cutting σίγουρα, που κάποιος που θέλει πιο precise, σίγουρα βολεύει καλύτερα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πάλι και εδώ, γενικώς είμαι ο λόγος και ο αντίλογος σήμερα, από ό,τι θα καταλάβεις. Δηλαδή θα πω πράγματα και θα τα αναιρέσω γιατί πρέπει να πω κάτι άλλο. Έτσι, αυτό είναι συνήθως η αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάπου ανάμεσα. Δεν είναι αυτό που θα πω εγώ, δεν είναι αυτό που υπονοώ εγώ, δεν είναι αυτό που θα πεις εσύ. Είναι κάπου ανάμεσα γιατί ο καθένας έχει τα δικά του δεδομένα. Τι γίνεται τώρα. Δεν είναι σωστό λοιπόν για κάποιον που μας ακούει να πει ότι πω αύριο πάω να πάρω ένα 4,5, ένα 5, ένα μικρό ψαλίδι. Έδειξα κάτι πριν με το μεγάλο αυτό το κίτρινο. Ότι αν πάρω εγώ ένα 6, αυτό τώρα είναι 7 που έχω. Δεν έχει σημασία. Με αυτό μπορώ να κάνω precision κάτι. Μπορώ να κάνω την απόλυτη ευθεία. Πώς. Απλά οδηγώντας με το δάχτυλό μου, οδηγώ τον άξονά μου πιο έξω και δουλεύω με το δάχτυλό μου. Άρα μπορώ να πετύχω την απόλυτη ευθεία. Έτσι. Άρα ένα εξάρι ψαλίδι, 5,5-6, είναι αυτό που κινείται περισσότερο γιατί καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Καλύπτει όλα. Εγώ που το ξέρεις κάνω και κάποιες στιγμές και λίγο precision cutting, κάνω και το slicing μου, κάνω και το creative cutting. Η αλήθεια είναι ακριβώς αυτό.
Έχω και εφτάρια, έχω και τέσσερα μισάρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι I love αυτό που είπες. Οκ, πέντε μισάρι, εξάρι, γιατί με καλύπτει για είναι all round. Έχω συναδέρφους εδώ που κάνουν και pre-season carrying, μερικοί δουλεύουν πολύ μικρά ψαλίδια, αλλά έχω και άλλους συναδέρφους γιατί τους βολεύει, έχουν μάθει να δουλεύουν έτσι, γιατί η κομμωτική είναι και μία, είναι τι εκφράζει και το κάθε κομμωτή. Το βασικό είναι... δεν είμαι εγώ δογματικός, όπως ξέρω και εσύ δεν είσαι σε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να δουλεύεις με αυτό. Το πιο βασικό είναι να καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά το ένα με το άλλο και από εκεί και πέρα τι βολεύει το κάθε κομμωτή. Σαν άμα ένας κομμωτής τον βολεύει να κάνει το precision carrying όπως είπες και να δουλεύει τον άξονα πιο έξω, it's great, no problem. Είναι και τι μας βολεύει. Σαν δεν θέλω να υπάρχει κανένα συνάδελφο να παρεξηγήσει λιγάκι. Καλά έκανες και το έθεσες αυτό, να μην παρεξηγήσει ότι εδώ είναι που πρέπει να κουρεύει. Δεν υπάρχει πρέπει. Απλώς εξηγούμε γιατί φτιάχνεται το κάθε εργαλείο. Από εκεί και πέρα η επιλογή είναι του καθέναν, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ακριβώς. Η επιλογή είναι του καθενός βάσει, είπαμε, των δικών του δεδομένων, των δικών του θέλω, που πρέπει να τα καλύψει. Okay. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Εννοείται και πάμε, πράγμα. Για να μην πέφτουμε και πολύ. Για να μην πέφτουν και είπαμε. Είπαμε, δεν θα είναι η εκπομπή. Μόνο του Σκλαβενίτη που είναι το σήμερα, Σάββατο βράδυ. Η εκπομπή σήμερα είναι για τους τηλεθεατές και ακροατές. Πες τα, Γιώργο, θύμισέ με γιατί ξεφεύγω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Κάθε πότε χρειάζεται ένα ψαλίδι κουρέματος και φυλαρίσματος να το ακονίσουμε? 10 κουρέματα την ημέρα περίπου, δηλαδή αν κάνει αυτό το ψαλίδι. Λοιπόν, είναι μια ερώτηση πάλι που έχει πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, τι ποιότητας μέταλλο χρησιμοποιούμε, τι τύπου κούρεμα κάνουμε, dry ή wet, εάν είναι λουσμένο καθαρό το μαλλί ή αν λουσμε ακούρευτο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει, δεν είναι αν μόνο ο αριθμός κουρεμάτων. Ορίστε. Αν κουρεύουμε άλουστο. Ναι, αν κουρεύουμε άλουστο, φθύρουμε το ψαλίδι. Αν κουρεύουμε στεγνό, φθύρουμε πολύ πιο γρήγορα ένα ψαλίδι από όταν κουρεύουμε βρεγμένο. Αν τα 10 κουρέματα, ας πούμε, έρθει ένας με ένα μαλλί αφάνα και 10 κουρέματα με το δικό μου μαλλί, έχουμε μεγάλη διαφορά. Άρα δεν μπορούμε να το πάμε με τον βαθμό των κουρεμάτων. Θα πρέπει να το δούμε με το πώς νιώθουμε εμείς το ψαλίδι. Αν νιώθουμε, πρέπει στην ουσία, να το πω και αλλιώς, το ψαλίδι είναι μια μελωδία για το... για το αυτή του κομμωτή. Πρέπει να μάθει να ακούει το ψαλίδι. Το ψαλίδι, λοιπόν, όταν πάψει να δουλεύει, το μαρτυράει. Σέρνεται, ξύνει. Οπότε τότε ήρθε η ώρα να κάνουμε την συντήρησή μας. Και βέβαια, εντάξει, αυτό είναι πάλι είναι θέμα τριβής. Είναι θέμα αγάπης για αυτό που ασχολείσαι. Γιατί περισσότεροι, δυστυχώς, από τους κομμωτές, τα ψαλίδια δεν τα έχουν και σε τόσο εκτίμηση, αν κρίνω από τον τρόπο αποθήκευσης και χειρισμού. Γιατρέ μου, είναι σαν το σώμα μας, γιατρό, γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και αλήθεια, από τότε που μου είπες πέντε πράγματα, πρώτον έχω γλιτώσει πολλά ακονίσματα. Εκεί που νόμιζα ότι χρειαζόταν ακόνισμα, να είσαι καλά, Γιάννη μου, πρέπει να το πω, ότι είχες την ειλικρίνεια, και όχι μόνο αυτό, τη ειλικρίνεια και μου είπες και πώς πρέπει να το κάνω και μόλις το έκανα, Γιάννη μου, αλήθεια, γιατί θυμάμαι είχα πει, Γιάννη μου, του λέω χρειάζομαι να το, και το έχω εδώ, πραγματικά αυτό το ψαλίδι έχω και σου λέω, Γιάννη μου, πρέπει να το ακονίσω και μου λες, έλα να το δω και μου έδειξες πώς να το περιποιέμαι, τι να κάνω, θα το εξηγήσει στην συνεχεία και να σου πω κάτι, Γιάννη μου, όλα τα κουρέματα που κάνω τώρα στην καραντίνα, το 9 στα 10 δουλεύω με αυτό το ψαλίδι που εγώ νόμιζα πριν από 5 μήνες ότι ήταν για ακόνισμα. Sorry, Γιάννη, που πάλι διέκοψα. Ελπίζω να απάντησα στον αγαπητό φίλο, Γιάννη. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό που λένε ότι το τιτάνιο είναι από τα καλύτερα, είναι αλήθεια? Το τιτάνιο είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να περιέχεται σε κάποια πράγματα. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει μέταλλο, αμυγός μέταλλο, ορυκτό ή μη, χυτό ή μη, να βγει και να φτιάξει ένα ψαλίδι. Όλα τα πράγματα θα παρατηρήσετε αναφέρονται σε κάποια νούμερα. Κάθε ψαλίδι έχει κάποια νούμερα, κάποιους κωδικούς, κάποιες ονομασίες.
Αυτά δεν είναι τυχαία νούμερα για να ξέρει ο κατασκευαστής ότι έβγαλα το 440 σε μπλα μπλα μπλα. Τα αναφέρει γιατί ακριβώς είναι η ονοματολογία των κραμάτων μετάλλου τα οποία παράγονται στα ψαλίδια. Και μάλιστα, όταν ακόμα δουλεύαν οι εκθέσεις, είχα λάβει μέρος στην έκθεση με τα Line Scissors που αντιπροσωπεύω, και κόντρα σε όλα, δεν είχα έκθεμα τα ψαλίδια μου σε οριζόντια μορφή, ακουμπισμένα. Τα είχα όλα πλάτη κολλημένα σε μαγνήτες, για να δείξω ακριβώς ότι τα ψαλίδια δεν είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Δεν είναι από κάτι τέτοιο. Γιατί το ανοξείδωτο δεν μαγνητίζεται. Θέλω να λοιπόν περίτερα να πω ότι είναι κράματα. Τα κράματα έχουν διάφορα στοιχεία μέσα για διάφορους λόγους. Η κάθε ονοματολογία του κράματος περιέχει διαφορετικές πυκνότητες από πάρα πολλά διαφορετικά μέταλλα και στοιχεία μέσα σε αυτό, για να μπορεί να πετύχει μακροβιότητα, ελαστικότητα, ανθεκτικότητα. Okay. Τελεία. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, μας λέει εδώ η Φωτεινή, άρα όλα είναι θέμα τεχνικών και κατά πόσο ταλαιπωρούμε τα ψαλίδια μας. Τώρα, λίγα λόγια για τη συντήρηση, για το τρόχισμά τους και για τις δύο κατηγορίες. Άστο ανοιχτό να μας το απαντήσει ο Γιάννης. Όλα είναι θέμα τεχνικών. Μου επιτρέπετε, γιατί έχω δίπλα μου ένα αγαπημένο πράγμα, θα ακούσετε. Αυτό είναι το πιάνο μου, ωραία. Λοιπόν, ακούτε κάτι τώρα, ακούτε αυτό το πράγμα, ακούτε την να παίξω. Συγγνώμη. Να παίξω μία φα. Πολύ όμορφη νότα, έβυχη. Μία λα, πάλι πολύ όμορφη νότα. Και μία ντο. Φα, λα, ντο. Θα κάνουμε μουσική. Απλά τι θέλω να πω. Ότι όταν παίξεις και τα τρία μαζί, βγάζεις μία πολύ όμορφη συγχορδία. Άρα, όταν θες να πετύχεις ένα απόλυτο κούρεμα, πρέπει να συνδυάζεις ψαλίδια για να μπορείς να βγάλεις αυτό που θες. Με εκτόσεις δεν πετυχαίνεις ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν πάω να το πω αυτό, δυστυχώς, και είμαι μέσα σε ένα κατάστημα με ψαλίδια, όλοι στο μυαλό τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, έχουν πάει να μας πουλήσει ψαλίδια. Δεν με νοιάζει. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι εδώ. Το ξέρω. Το ξέρω. Και όσοι σε γνωρίζουν, σε γνωρίζουν και τόσοι συνάδελφοι. Κάτι άλλο έγραφε, όμως θέλω να το απαντήσω. Αν μπορείς, Γιώργο, μου βάλ το πάλι. Κάτι άλλο έγραφε. Για τη συντήρηση. Λοιπόν, είπαμε ότι όλα είναι θέμα τεχνικών και τα λοιπά και όλα τα ψαλίδια χρειάζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Η συντήρηση όμως είναι ίδια για όλα. Ανεξαρτήτως λόγου ύπαρξης του καθενός. Η συντήρηση είναι ίδια. Η προσοχή είναι ίδια και αυτό που θα πρέπει να μάθει πρωτίστως ο κομμωτής πριν προβεί σε μια αγορά ενός ιδιαίτερου ψαλιδιού, το οποίο ιδιαίτερο ψαλίδι μπορεί να είναι αυτό, ας πούμε. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ιδιαίτερο ψαλίδι. Διότι έχει πολύ χοντρά δόντια, είναι αραιώματος, να το πω έτσι, στην κοινή καθημελουμένη, είναι texturizing, δεν είναι thinning, η διαφορά είναι, είναι μικρή. Για αραιώμα, ναι. Μπράβο. Είναι ευαίσθητη. Πρέπει κάποιος δηλαδή να μπορεί να το δουλέψει αυτό για να μπορώ να εξηγήσω κι εγώ ακριβώς τι κάνει. Αλλά αν ένας κομμωτής το πάρει και δεν το δουλέψει με αυτό τον τρόπο που πρέπει να δουλεύονται όλα, δηλαδή το τελείως κάθετο, χωρίς κανενός είδους πίεση προς τα μέσα. Αν λοιπόν δουλεύει τελείως κάθετα το δάχτυλό του, τότε στην ουσία συντηρεί το ψαλίδι, βοηθάει το ψαλίδι να διαρκέσει σε περισσότερο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τα κοπής. Έτσι. Ένα κοπής, αν εγώ συνεχίζω να το πιέζω, γιατί έτσι έχω μάθει από ένα ψαλίδι ίσως παλιό που είχα και δεν έκοβε, τότε φθείρω πιο γρήγορα τη γραμμή κοπής του, την αθέρα του. Okay. Άρα ο πρώτος τρόπος να συντηρήσουμε τα ψαλίδια μας είναι να μάθουμε να το χειριζόμαστε. Και από εκεί και πέρα έχει 2-3
steps τα οποία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος κατά τη διάρκεια μέρας, εβδομάδας και μήνα για να έχει μακροβιότητα το ψαλίδι. Okay. Γιώργο. Λοιπόν... Έχω και εγώ ρωτήσει, αλλά σήμερα δεν θα τους πω, θα τον πάρω προσωπικά μετά. Έτσι. Να τον ρωτήσω. Θα κλέψω το. Το airtime, man. Λοιπόν, εδώ πέρα μια φίλη λέει, καλησπέρα από Ρόδο, εγώ νομίζω ότι μου ταιριάζει το ψαλίδι που έχετε στο χέρι σας. Μάλλον νομίζω ότι μίλαγε για το... Για αυτό που έχω εγώ. Για το μεγάλο. Ή για ποιο από το Γιάννη. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Που έρχεται με αυτό εδώ. Για να δουλέψει κάποιος ένα ψαλίδι. Τελειώνει ένα κούρεμα σε δύο λεπτά. Σήμερα λέει η Παπαμοστόλου Ελένη, πήραμε μπύρα. Πήραμε μπύρα, Ελένη μου, ακριβώς. Πήραμε μπύρα. Καλησπέρες έχουμε και χωρίς μάσκα. Χωρίς μάσκα, χωρίς μάσκα, σίγουρα. Καλησπέρες έχουμε και από την Κατερίνα την Κοτσόνη. Καλησπέρα, Κατερίνα, που είναι στο Ντουμπάι, Κατερίνα. Λοιπόν, Άντζι Μπέκη, ποια θεωρείται μια μεσαία καλή τιμή αγοράς και πρέπει να έχουμε άρα διαφορετικά ψαλίδια και διαφορετικές τεχνικές σε ένα κούρεμα? Το είπαμε το ένα. Το δεύτερο, αλλά το πρώτο. Και ναι, στο πρώτο να μας απαντήσεις. Πρώτο, ποια θεωρείται μια μεσαία καλή τιμή αγοράς? Η μεσαία καλή τιμή αγοράς δεν μπορώ να το πω. Εξαρτάται ποια εταιρεία κοιτάζουμε. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω με ειλικρίνεια σε αυτήν την ερώτηση. Κατ' εμέ, ναι. Θα απαντήσω με το γνώμονα που έχω από τη δικιά μου εταιρεία. Μια μεσαία κατηγορία είναι κύριο στα 4 με 5 εκατοστάρικα. Αλλά αυτό... είναι βάση εταιριών, δηλαδή κάποιοι αγοράζουν σε ένα ψαλίδι όχι μόνο τον τρόπο ακονίσματος, όχι μόνο τον τρόπο κοπής, όχι μόνο το λόγο ύπαρξής του, αλλά αγοράζουν και μια προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει ένα όνομα που σέρνει από πίσω. Μπορεί να πληρώνουν και να ανεβάζει την τιμή μια μεταπόληση που έχει πολλά καπέλα πάνω. Εμείς είμαστε κατασκευαστικός οίκος και το λέω εμείς γιατί μαζί με τον Τζόελ που είναι ο κατασκευαστής είμαστε κάθε μέρα σε επαφή, συζητάμε, αναλύουμε, δημιουργούμε ψαλίδια για τις ανάγκες του κομμωτή. Μπορεί κάποιος να μου πει, Γιάννη, θέλω αυτό το handle να πάει σε αυτή τη λαβή, σε αυτό την κοπή. Πάμε λοιπόν και δημιουργούμε το ψαλίδι του. Βέβαια, εντάξει, αυτό απαιτεί χρόνο, χρήμα και όλα αυτά. Κάνεις ψαλίδι, Γιάννη, εδώ. Κάνεις και custom. Ορίστε. Κάνουμε και... custom, ναι. Κάνετε custom, γιατί δεν το είχαμε... Κάνουμε custom, αλλά δεν προτιμάτε λόγω κόστους. Ναι, βεβαίως. Είναι όταν φτιάξεις ένα ψαλίδι για το χέρι σου. Εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν, να πω... Ναι, αυτό. Οπότε, μια μεσαία τιμή αγοράς δεν μπορεί να πει κανείς ποια είναι. Θα πρέπει κάποιος να γνωρίσει λίγο τις ποιότητες, να γνωρίσει λίγο τα ψαλίδια και αυτό να τον οδηγήσει να κάνει και αυτό που λέμε τα παζάρια του στην αγορά όταν πάει να αγοράσει κάτι. Okay. Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Τζοβάνα Μποντζοβίδου. Όταν βλέπουμε εμφάνιση σκουριά στα ψαλίδια μας, σημαίνει ότι πήραμε μάλλον χάλια ψαλίδια? Όχι. Όχι. Και ναι και όχι. Έτσι. Και ναι και όχι. Όπως είπαμε πριν, όταν ήμουνα στην έκθεση, είχα βάλει όλα τα ψαλίδια μου σε ένα πάρα πολύ όμορφο πάνελ που ήταν και δικιά μου κατασκευή. Γιατί είμαι και λίγο μαμούνης, αυτά μου αρέσουν να τα σκαλίζω. Και τα είχα κολλημένα σε μαγνήτες για να δείξω ότι δεν είναι ανοξείδωτα 100%. Έτσι. Είναι ανοξείδωτα, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στο recipe του κάθε ψαλιδιού, τα οποία είναι ευάλωτα στα χημικά τα οποία δίνουν, χωρίς καμία σκέψη, οι κομμωτές πάνω στις λαβές και στις λεπίδες, με αποτέλεσμα να διαβρώνει ο ίδιος ο κομμωτής το μέταλλο. Το μέταλλο δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Πρέπει να του δείξουμε ένα σεβασμό στη συντήρηση και ένα σεβασμό στην απολύμανση, γιατί προφανώς η κυρία που μας είπε εδώ πέρα, η φίλη μας, εμφάνισε σκουριά. Αν εμφάνισε στην λάμα, σημαίνει ότι κλιβανίστηκε νοπό μετά από χημική κατεργασία. Okay. Συνήθως. Okay. Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, τώρα θα ρωτήσω εδώ, θέλω να ρωτήσω και μετά. Στο επί της ουσίας, άμα θέλει κάποιος να δει το ψαλίδι που λέω, εγώ ρωτάω, θέλει να δει που αγόρασε, που το έχω ακούσει, ξέρω ότι
ότι ξέρεις, το να κονίζεις ψαλίδι με λέιζερ, το να υπάρχουν ψαλίδια που έχουν plutonium, που το έφερε ο Superman από you know, το πλανήτη που βρίσκεται. Άμα το βάλει το ψαλίδι σε ένα, το τιτάνιο μαγνητίζεται? Δεν ξέρω την ιδιότητα του τιτάνιου, αν μαγνητίζεται. Αυτό μα μαγνητίζεται το καθαρό, σε 100% τιτάνιο. Μαγνητίζεται. Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να σου απαντήσω ναι ή όχι, γιατί δεν το γνωρίζω. Εκεί μου απορία. Okay, George. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Η Κική Δελαντώνη καταρχήν μας λέει ότι μας ευχαριστεί για την απάντησή μας. Να είναι καλά η Κική που έκανε την ερώτηση. Αμοιβαία τα αισθήματα, Κική. Ελένη Χάλλας, με ένα και μοναδικό ψαλίδι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ως άλλες τεχνικές κοπής μαλλιών? Α, δεν ρωτάει. Με ένα και μοναδικό ψαλίδι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Ναι. Σωστά. Σωστά. Συμφωνούμε. Λοιπόν, μπορούμε, αλλά όχι σωστά. Έτσι. Κώστας Χριστόπουλος, υπάρχει κάποιος τρόπος για να περιποιούμαστε τα ψαλίδια μας σε καθημερινή βάση? Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Ξεκινάει από το απλό λάδωμα, από το καθημερινό, μάλλον όχι καθημερινό, μετά από κάθε κούρεμα απαραίτητα να το σκουπίζουμε με το πανάκι του. Όλα τα ψαλίδια συνοδεύονται από ένα πανάκι. Δεν είναι διακοσμητικό ούτε για να μην χτυπάει, είναι για χρήση το συγκεκριμένο πανάκι. Δεν να γυαλίζουμε το έξω να είναι όμορφο όταν βγαίνουμε στο ίντερνετ για να δείξουμε τα ψαλίδια μας. Okay. Ναι. Ωραία. Έχει κάποια χρήση. Λοιπόν, θέλουμε το λάδωμα, θέλουμε το καθάρισμα και κάνουμε και το δικό μας ακόνισμα στο χώρο μας κάθε περίπου 2 εβδομάδες. Κάπου εκεί. Ακονίζει δηλαδή ο κάθε κομμωτής από μόνος του. Μόνος του. Αναζωογονεί, όχι ακονίζει, να το πω πιο όμορφα, αναζωογονεί λίγο τον εθέρα του ψαλιδιού για να του δώσει, να βάλει λοιπόν αυτά τα μικρορινίσματα στα holes που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια κοπής. Είναι ο μικρόκοσμος του ψαλιδιού, είναι πολύ γοητευτικός να τον δει κάποιος δηλαδή, μεγενθυμένο ξαφνικά, σαν ένα ντοκιμαντέρ μπροστά του. Είναι πολύ καθυλωτικό, να το πω έτσι. Μακάρι να μπορέσω να το γυρίσω κάποια στιγμή. Το είδα στην πράξη. Σκοπό το έχω, αλλά θα δω. Το είδα στην πράξη, γιατί με έμαθε πώς να το κάνω αυτό, που δεν είναι και πυρηνική επιστήμη, είναι κάτι το που εγώ θα το έλεγα από τώρα και πέρα σε όλους τους κομμωτές, πρέπει να το κάνουν. Εκεί θα χαρούν το ψαλίδι τους, όχι μόνο θα κρατάει περισσότερο, θα το χαίρονται κάθε μέρα. Θα είναι brand new every day, είναι beautiful. Αλήθεια, έχω χαλάσει του κόσμου τα λεφτά στη καριέρα μου σε ψαλίδια και κανένας δεν μου είχε πει αυτό, Γιάννη, να είσαι καλά, διότι αγάπησα τόσα τα αγαπημένα μου τα ψαλίδια, άρχισα να το κάνω αυτό σε πολλά που τα είχα βάλει στο ράφι και αλήθεια, Γιάννη μου, ζωντανέψανε. Και δεν συζητάμε για αυτά που το κάνω συνέχεια, ότι πάντοτε είναι, δεν έχω άλλη κοπή σήμερα, άλλη κοπή αύριο, άλλη κοπή μετά από 3 μέρες. Έχω σταθερή κοπή από αυτό το ψαλίδι, που είναι πολύ σημαντικό. Να έχω σταθερότητα από το ψαλίδι που μεταχειρίζομαι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ισχύει αυτό που λέγανε, πως άμα το ακονίσεις μια φορά το ψαλίδι, τότε ξεκινάει και χαλάει πιο συχνά? Επίσης, δεν κάνει να το πλένουμε και να το βάζουμε σε κλίμα? Γεια σου, Σοφία, από την όμορφη την Κρήτη. Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ στη Σοφία. Πάμε στο πρώτο σκέλος. Αν ισχύει αυτό που λέγανε, πως άμα ακονίσεις μια φορά το ψαλίδι, τότε ξεκινάει να χαλάει πιο συχνά. Είναι λάθος. Όχι λάθος αυτό που γράφει η Σοφία. Είναι λάθος στην ερώτηση. Δηλαδή, εγώ θα άλλαζα μία λέξη για να είναι σωστή ερώτηση. Δηλαδή, αν το ακονίσεις, αυτό που συμβαίνει για να χαλάει πιο συχνά το ψαλίδι, σημαίνει ότι το έχουν τροχίσει. Αν το τροχίσεις μία φορά το ψαλίδι, τότε χαλάει πιο συχνά. Και το τελείως. Concave δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, Γιάννη. Και το concave δεν υπάρχει με το τροχίσμα. Το concave δεν υπάρχει. Είναι το τελευταίο πράγμα. Ναι. Που μας νοιάζει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το concave. Επανέρχεται. Δεν είναι κάτι το οποίο... Κάνουμε δηλαδή ένα overall από bevel edge σε convex edge. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Είναι χρονοβόρο και είναι κοστοβόρο, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, αν κάποιος αγαπάει το ψαλίδι, μπορούμε να το κάνουμε. Okay. Πρακτικά όμως, έχουμε άλλο θέμα. Είναι αυτό που λέει
που χαλάει πιο συχνά είναι γιατί έχει υπερθερμανθεί η ακμή του, η κόψη του, έχει μαλακώσει, έχει ρίξει τα ρόκουελ του ψαλιδιού στα τάρταρα, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα, μπράβο, η σκληρότητα, οπότε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρήσει την δύναμη κοπής που του έχουμε δώσει σαν τεχνική. Αν πρέπει, θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, αν πρέπει να το πλένουμε και να το βάζουμε στον κλίβανο. Ο κλίβανος έχει ουσία όταν έχει έρθει το ψαλίδι μας σε επαφή με αίμα. Το ψαλίδι κόβει τρίχες. Ο κλίβανος είναι απαγορευτικός για οποιοδήποτε είδους ψαλιδιού. Ο λόγος, γιατί κάποια στο pivot point, να βοηθήσω λίγο με το φίλο μας εδώ το μεγάλο πάλι, το pivot point... Ναι, το θέλουν, Γιάννη, υπάρχουν δύο-τρεις υπάρχει συνάδελφος που το θέλει και τυχταίνα, έμας. Θα τις δώσω το... Θα τις δώσω στο τέλος τα στοιχεία σου, ας βρει. Λοιπόν... Να τα, το κάνω στο τέλος μου, να τα στοιχεία, τώρα που να τον βρείτε. Υπάρχουν λοιπόν ψαλίδια, που σε αυτό το σημείο έχουν τεφλόν ή έχουν κάποιο είδους πλαστικό ή μέσα έχουν κάποια τσιμουχάκια, τα οποία δεν είναι τεφλόν όμως με την έννοια ότι, γιατί το τεφλόν αντέχει θερμοκρασίες. Είναι τύπου τεφλόν, τα οποία λιώνουν, διαβρώνονται, οπότε αυτό αρχίζει να φθείρεται και μετά αρχίζει να κολλάει. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όταν κλιβανίζουμε κάτι, ρίχνουμε, τι είπαμε πριν από λίγο, ότι το τρόχισμα μας χαλάει το ψαλίδι γιατί έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Άρα αποφεύγουμε τις θερμοκρασίες. Δεν χρειάζεται να κλιβανίσουμε κάτι το οποίο δεν έχει τα μικρόβια του αίματος. Μία τρίχα κόβει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Καθάρισμα με ένα απλό καθαρό ενόπνευμα και πάντα με τη φορά κοπής. Αυτό το πράγμα. Και είμαστε μια χαρά. Το αίμα, Γιάννη, και για το αίμα νομίζω είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά το ενόπνευμα ή κάποια άλλα που εγκρίνονται βεβαίως. Υπάρχουν και κάποια υγρά που είναι φτιαγμένα για απολύμανση πιο ήπια, να το πούμε έτσι, για τα εργαλεία μας και τέτοια. Νομίζω, κάνοντας αυτό, no problem στο θέμα του αίματος. Και μακάρι συνάδελφοι, αίμα ποτέ, αλλά okay, το βλέπουμε, στη δουλειά μας είναι. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο Βικάτος ρωτάει. Δεν ρωτάει κάτι, δεν ρωτάει, okay. Μας έχει στείλει το μήνυμά του. Ας πάμε... Στο Σάκη τον Κλήρη, το τέλειο θα είναι να χρησιμοποιούμε, λέει, διάφορα ψαλίδια για την κάθε ποιότητα μαλλιού και όχι ένα ψαλίδι για πολλά χρόνια. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ότι έχει υποστεί φθορά και κακοποιούνται τα μαλλιά. Γεια σου, Σάκη, δάσκαλε. Sorry που πήρα την κουβέντα. Του έστειλε ένα μήνυμα. Κάποια στιγμή, σαν ένα live, γιατί έχει πολλά να πει. Ιστορία και γενικώς και το μέλλον τη κομμωτική. Πολύ σωστά, Σάκη. Σε περιμένω σε ένα live. Το ψήνουμε, το ψήνουμε. Για να δούμε. Εδώ. Η προεξοχή στο τέλος του πιασίματος τι σημαίνει? Πρέπει να είναι από κάτω ή από πάνω? Μάλλον εννοεί. Τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι, κατάλαβα. Εσύ σίγουρα έτσι όλη μέρα με ψαλίδια ασχολιάσαι. Οι φίλοι μας οι Κινέζοι δεν έχουν το συγκεκριμένο πίσω, οπότε πάμε. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Πάμε σε αυτό. Που είναι πιο εύκολο να το διατηρήσω εγώ στο χέρι μου. Και θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την γραμμή παραγωγής ενός ψαλιδιού. Δηλαδή είναι το handle πριν κολληθεί στο blade. Και έτσι γίνονται... Okay. Έτσι φτιάχνονται τα ψαλίδια τα καλά, να το πούμε. Τα καλά. Είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει οι Ιάπωνες γιατί τους βολεύει. Δύο ποιότητες μετάλλων, πιο μαλακό μέταλλο στα handles, εύπλαστο, παίρνει τη μορφή του χεριού. Πάμε όμως να σταθούμε λίγο στο finger rest, έτσι ονομάζεται, αυτό εδώ το μικρούλι από πίσω, γιατί είναι finger, δάχτυλο, rest, αναπαύεται. Πρακτικά λοιπόν έρχεται για να κουμπίσει πάνω και να ξεκουράζεται. Βοηθάει όμως και σε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σημαντικό. Στην ευστάθεια του ψαλιδιού. Τι εννοώ? Αν πάω να κρατήσω αυτό το ψαλίδι χωρίς να έχω το δαχτυλάκι πίσω, το ψαλίδι υποχωρεί. Ωραία. Αν βάλω στο finger rest το χέρι μου, έχω έλεγχο. Και αν σε συνεργασία με την καμπουρίτσα εδώ πέρα που έχει, camel hump ονομάζεται αυτό, καμπούρα καμήλας,
Σε συνεργασία με όλα αυτά, την ανατομία που έχουν μελετήσει λοιπόν και θα πρέπει να ταιριάζει στο χέρι του καθενός, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ψαλιδιού ανά πάσα στιγμή. Ξέρουμε δηλαδή που είναι η άκρη του. Άρα είναι ένα πολύ βοηθητικό. Κάποιοι έχουν μάθει να μην το δουλεύουν. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πείσουμε οπωσδήποτε ότι πρέπει να το κάνουν. Όπως βολεύει το καθένας. Αλλά πρακτικά αυτός είναι ο λόγος. Okay. Τέλεια. Να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Βεβαίως ήρθε ο Τζακ στη παρέα μας, Γιάννη, γιατί δεν τον βγάζω εφέτος στο φακό και κόντεψε να μου φάει το καναπέ τσαντίς. Μου λέει, γιατί δεν με βγάλεις. Τον έβγαλα λίγο. Μου λέει, ξέρεις, μου βγάζεις να μου κάνει μουρμουριτά ότι δεν με βγάζει. Αυτό που θέλω να δείξω εδώ. Δεν θέλεις άλλο. Δεν θέλει άλλο. Ήθελε για λίγο να κάνει την εμφάνισή του. Και μετά εν συνεχεία... Πάει να τον μασίσει. That's right. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι στην αρχή της καριέρας μου δούλευα ίσια ψαλίδια, okay? Όχι offset, γιατί δεν υπήρχαν. Offset εννοώ το να είναι διαφορά το ένα με το άλλο. Άμα δούμε λιγάκι τα δάχτυλά μου, γιατί κουρεύα τα 15 μου, και θα έλεγα ότι αυτό είναι και ένας μεγάλος θέμα με το καρπαίο σύνδρομο και όλα αυτά. Ευτυχώς χτύπα ξύλο. Μακριά από όλους τους συναδέλφους και μακριά από όλους τους ανθρώπους. Αλλά εμείς που δουλεύουμε τα χέρια μας είναι κάτι που το συναντάμε. Και ξεκινάει όλο αυτό μερικές φορές. Άμα δείτε λιγάκι, άμα μπορείτε να δείτε τα δάκτυλά μου. Εδώ είναι το δάκτυλό μου που κρατάω το ψαλίδι. Κοίτα, διότι δεν υπήρχε το offset, πώς αυτό το δάκτυλο με τα χρόνια, Γιάννη και όλοι, πώς αυτό το δάκτυλο έχει πάρει τη φορά για να πλησιάσει το ψαλίδι και ο αντίχειράς μου έχει γυρίσει έτσι. Έχει διαστραβλωθεί το χέρι μου, άμα το δεις, από το ψαλίδι. Που τούτο είναι ίσιο. Αυτό είναι αυτό που πιάνω τη τρίχα. Επί της ουσίας, άμα άρχιζα να δουλεύω με πιο offset ψαλίδι, δεν θα είχα ανάγκη αυτό το δάκτυλο να έρχεται εδώ πίσω τελείως, έρχεται πιο μπροστά και αυτό δεν θα έχει ανάγκη να έρθει πιο μπροστά και δεν θα ήμουν έτσι. Με κουσούρι. Αυτό, Κωνσταντίνε μου, είναι στην ουσία, με πρακτικό τρόπο, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη, evolution, το handles, των ψαλιδιών. Και αλλιώς πας πίσω. Η εξέλιξη των ψαλιδιών, γι' αυτό ακριβώς βγήκε. Δεν βγήκε γιατί κάποιοι γοητευτήκανε ότι λένε να βγάλω κάποια φανταζή, πράγματα και τέτοια. Υπάρχουν διάφορων τύπων λαβές. Αυτό που μας κάνει είναι αυτό που θα πρέπει κάποιος κομμωτής να επιλέξει. Γιατί? Για να δουλεύει πιο χαλαρά το χέρι του, χωρίς να ζορίζει παραπάνω τους στένοντες από αυτό που πρέπει. Ναι, γιατί και σε αυτή τη στιγμή που το δάκτυλο έχει μείνει έτσι, φαντάσου τι κάνει και στους στένοντες. Γιώργο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Βομβάρδισε τον όσο τον έχουμε. Καλησπέρα. Πόσα ακονίσματα μπορούμε να κάνουμε σε ένα ψαλίδι και κατά πόσο καλό θα είναι σε σχέση με όταν ήταν καινούριο. Ο Αλέξης ο Αλεξόπουλος, ο δικός μας. Και σε αφήνω σε ένα-δύο δευτερόλεπτα, Γιώργο μου, εφόσον ο δικός μας είναι. Και ο Γιώργος άλλος ένας. Αναμπάνει ο Γιώργος. Interactive εκπομπή. Λοιπόν, θα το τρέξουμε τώρα. Γεια σου, Γιώργη, και από αυτή τη θέση. Γιατί είσαι χύμαρος, είσαι σαν τον Κωνσταντίνο. Πάμε να απαντήσουμε στον Αλέξη. Τον Κωνσταντίνο τον πιάνει κάποιος, αλλά ναι, θα απαντήσουμε σε αυτό που μας ρωτάει ο Αλέξης, λοιπόν. Πόσα ακονίσματα. Όταν πάρουμε πάντοτε σε όλες τις ερωτήσεις, το ξαναλέω και θα το λέω κάθε φορά πριν ξεκινήσω να απαντάω, πρέπει να παίρνουμε τα δεδομένα μας. Δηλαδή, τι τύπου ψαλιδιού έχουμε, τι δουλεύουμε, πώς δουλεύουμε, όλα αυτά λοιπόν, αν είναι απαντημένα, που ποτέ δεν είναι απαντημένα, γιατί και εμείς που το δουλεύουμε πάλι δεν ξέρουμε να απαντήσουμε, πόσο μάλλον να μας ρωτήσει και κάποιος, άρα δεν θα είναι αντικειμενική η απάντησή μας. Συνήθως όμως, αν ακονιστεί και όχι τροχιστεί, δηλαδή αν πάει και φτιαχτεί σε... Να μην μιλήσω τώρα αυθαίρετα, το πάρω εγώ, έτσι, να περιαυτολογήσω και λίγο, να ευλογήσω τα γένια μου. Και αρχίζω και ακονίζω από τη γέννησή του, από την παραγωγή του λοιπόν ένα ψαλίδι, μια καλή ποιότητα ψαλιδιού, που ξεκινάνε τα Ιαπωνικά το 440, 420 ξεκινάνε, αλλά συνήθως είναι το 440 σε στην αγορά πιο διαδεδομένο και πάνω, το οποίο δεν περιέχει κοβάλτιο και παρατύπως κάποιοι το σε το ονομάζουν κόμπαλτ. Δεν ισχύει. 440 είναι χωρίς κοβάλτιο. Αυτό μπορεί να βγάλει μια 15 ετία.
μία δεκαπενταετία, πρόσεξε το όμως τι θέλω να πω, Αλέξη, που με ακούς, ότι δεν σημαίνει ότι μετά τα 15 χρόνια δεν θα πέφτει η τρίχα όταν την κόβεις, αλλά θα δημιουργείς ανοιχτή τρίχα στην κοπή. Τραύμα. Τραυματισμένη. Μπράβο. Τραυματισμένη τρίχα σε μακρύ μαλλί σημαίνει ψαλίδα στον επόμενο μήνα. Αυτό το βλέπουμε όταν, λοιπόν, θέλουμε... αφαιρίσματος. Αυτό το μπορούμε να το δούμε πολύ. Αφαιρίσματος, είπες. Ναι. Παντού φαίνεται, Γιώργο. Παντού. Απλά είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε, γιατί όταν κλείνουμε τις δύο λεπίδες, η τρίχα θέλοντας και μη θα πέσει. Δεν έχει δύναμη. Το θέμα είναι με τι μορφή θα έχει κοπεί η άκρη της. Όσο πιο καλά κόβει ένα ψαλίδι, άρα τα 15 χρόνια που αναφέρω εγώ σε ένα 440, μιλάω μόνο για το ότι έχει κόψει την τρίχα κλειστή, καθαρή. Να μην αποχρωματίζει, να μην αναπτύξει ψαλίδα, να μην αφυδατώνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα μπορείς να το έχεις και 40 χρόνια. Πάλι θα κόβει. Αλλά δεν θα κόβει όπως πρέπει να κόβει. Έχει σημασία το πρέπει με το κόβω. Τέλεια. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη. Τι ακριβώς υλικό έχει ένα καλό ψαλίδι? Προσωπικά αυτό που γνωρίζω για τα ψαλίδια, ένας πολιτής τότε μου είχε πει ότι είναι χειρουργικό ατσάλι για το λόγο να μπορεί να μπαίνει σε κλίβανο και όταν κόβεσαι να μην αφήνει μεγάλο σημάδι. Ισχύει? Μισό λεπτά για να τα αναλύσουμε αυτό, γιατί... Θα βγάλω. Τι ακριβώς υλικό έχει ένα καλό ψαλίδι? Λοιπόν, υπάρχουν πολλών ειδών ατσάλια, πρώτα απ' όλα. Το χειρουργικό ατσάλι είναι χειρουργικό ατσάλι, γιατί χρησιμοποιείται ακριβώς για χειρουργικό σκοπό. Δεν έχει. Μπορώ να το ξαναδώ, Γιώργο? Μπορείς να το βγάλεις πάλι? Ευχαριστώ. Λοιπόν. Καλύπτει, κατάλαβες. Να, να. Μας καλύπτει. Όχι μόνο δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλά ήθελα να το δω λίγο. Δεν είναι χειρουργικό. Λέει ότι λέει, αλλά... πει να είναι από χειρουργικό ατσάλι για να μπορεί να μπαίνει στον κλίβανο, ένα, και όταν κόβεσαι να μην αφήνει μεγάλο σημάδι. Βγάλω το αυτό για να φαινόμαστε κιόλας τώρα. Λοιπόν, όχι, δεν θα είναι από χειρουργικό ατσάλι. Ούτε από ατσάλι που φτιάχνουμε τις κατσαρόλες, χύτρες ταχύτητες και όλα αυτά. Το κάθε ατσάλι έχει δικιά του χρήση για δικούς του συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι ένας τύπος ατσαλίου που χρησιμοποιούνται στα cosmetics, στα ψαλίδια δηλαδή, το οποίο κλιβανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως προανέφερα. Να μην υποστεί χημική κατεργασία με οποιοδήποτε τύπο διαβρωτικό υλικό, να μην κλιβανιστεί με υγρασία, γιατί θα διαβρωθεί, μπορεί όχι το ατσάλι, όχι μπορεί, δεν θα διαβρωθεί το ατσάλι, θα διαβρωθεί κάποιο από τα άλλα 14 συστατικά που περιέχονται στο recipe. Άρα η σκουριά που ανέφερε μία άλλη φίλη μας προηγουμένως θα φανεί. Και αν κοπείς με ένα ψαλίδι που κόβει, πρώτα θα δεις το αίμα και μετά θα το καταλάβεις. Έτσι. Ισχύει αυτό. Θέλω να σου πω ότι μετά το ακόμισμα που μου έκανες στο ψαλίδι μου... Πώς φορές κόπηκες? Καλά, εντάξει τώρα. Όχι απλά. Όχι απλά τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι μου έχει κάνει, έτσι. Φύγανε δάκτυλα. Δεν καταλαβαίνεις τι μου έχει κάνει. Αλλά φύγανε και πελάτες με χαμόγελα. Γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου λίγο ατσούμπαλο. Λίγο. Πραγματικά, μην υπερβάλλω, δεν έχω κοπεί τελευταίες φορές, αλλά μετά από δύο, δηλαδή έχω που το έχω τώρα τρεις μήνες. Αν σε ακουμπήσει, είσαι τελειωμένο. Είσαι το σκλαβενίτη. Άμα σε ακουμπήσει, είσαι τελειωμένο. Πάμε στο επόμενο. Πώς γίνεται αυτό το ακόνισμα που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας? Αυτό γίνεται... Θες να πεις εσύ, Κωνσταντίνε μου? Θέλω να πω λίγα κάτι. Διότι δεν θέλω να το κόψω από τους ανθρώπους που μας βλέπουν, αλλά αυτό θα ήθελα, τώρα σου κάνω και την πρόταση, να μπορεί, δεν ξέρω αν μπορείς, ή να έχεις την άρεση να το δείξουμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί έχω τόσες ερωτήσεις που νομίζω ότι θέλεις χρόνο γι' αυτό, ή προλαβαίνεις να το πεις. Εσύ, Γιάννη μου, θα επιλέξεις σε μια άλλη εκπομπή να το πεις, ή
ή άμα έχεις χρόνο να το δείξεις, εσύ ξέρεις τη τεχνική αυτή καλύτερα από μένα. Εντάχει να το πούμε. Πιο αναλυτικά, άμα είναι σε κάτι, είναι να μπορεί να προλάβω όλες τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε πολλές. Και δεν θα τις προλάβουμε, θα εξηγήσω για τις ερωτήσεις που δεν προλάβαμε, πώς μπορούν να απαντηθούν. Αύριο θα έχεις πολλή δουλειά, Γιάννη. Αν βρει ο Γιώργος μία ερώτηση η οποία να μην είναι επαναλαμβανόμενη και μοναδική, ας τη βγάλει μετά από αυτή, να απαντήσω και την τελευταία. Πώς γίνεται αυτό το ακόνισμα, λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας? Όλοι μας έχουμε δει το Θανάση Βέγκο στο Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης. Τον έχουμε δει, λοιπόν, ότι ήταν μπαρμπέρης. Νομίζω αυτή ήταν η ταινία, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είμαι και τόσο καλός στους τίτλους των ταινιών. Πάντως, όταν υπήρξε μπαρμπέρης, λοιπόν, είχε πάρει αυτό το δέρμα, έπιανε λοιπόν τη φαλτσέτα και τη δούλευε και μετά πήγαινε στον πελάτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε εμείς στα ψαλίδια. Με τι? Με το πανάκι. Αυτό το πανάκι, λοιπόν, είναι αυτό που μας βοηθάει, που βοηθάει εσάς τους κομωτές, να μην με έχετε εμένα τόσο συχνά ανάγκη. Πάντοτε με το γνώμονα ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν έχουμε δαγκώσει χτένα, δεν έχουμε τσιμπήσει αλυσιδίτσα, δεν μας έχει πέσει, όλα αυτά. Έτσι. Πάντοτε μιλώντας για ένα ψαλίδι το οποίο είναι άρτιο. Έτσι. Οπότε, έχοντας το πανάκι μας, έχοντας το ψαλίδι μας, κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που πρέπει να γίνει, αλλά και να το δείξω τώρα στην κάμερα, πάλι δεν θα περάσει σωστά, αλλά είναι και ο συγκεκριμένος ο τρόπος που σταματάμε, η φορά που σταματάμε. Όλα παίζουν ρόλο σε κάθε τι που κάνουμε. Όπως κάθε γραμμή κοπής που εσείς επιλέγετε, μου επιτρέπεις, hello Joel. Ο Joel είναι... Ο δημιουργός. Η έμπνευση... Ο δημιουργός. Και ο δημιουργός, θα το πω, θα πρέπει να το πω, είναι σημαντικό, γιατί εγώ έχω και ένα hashtag που το πιστεύω χρόνια, το ξέρουν οι συνάδελφοι, hairdresser for hairdressers, και ο Joel είναι ένας κομωτής που δεν είναι απλώς ένα εργοστάσιο, είναι ένας κομωτής που ψάχτηκε για το καλύτερο του Ιδιανού σαν κομωτή, όσο αφορά τα ψαλίδια, και στη συνέχεια το δίνει και σε εμάς. Ο Joel είναι hairdressers for hairdressers. Αυτό είναι ο Joel, όσο αφορά τα ψαλίδια. Αφήνω την κουβέντα σε εσένα να μας πεις λίγο για το Joel. Και άμα μπορείς λίγο, τώρα, λίγο για την ιστορία μιανού κομωτή που φτιάχνει ψαλίδια για κομωτές. Hairdressers for hairdressers. Πιστεύω ότι καλό είναι να καθίσουμε και να αφήσουμε το χρόνο σε όσους απομένει σε ερωτήσεις, να απαντήσουμε στους συναδέλφους σου όσον αφορά τα ψαλίδια. Μια συνέντευξη, θα ήθελα να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, μια συνέντευξη με τον Joel, να μου πει την ιστορία του. Πραγματικά, με ενδιαφέρει πολύ η ιστορία αυτού του άνθρωπου. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Απλά μόνο να τελειώσω, Γιώργο, συγγνώμη, ότι έχοντας λοιπόν το πανάκι μας, κάνοντας συγκεκριμένες κινήσεις όπως κάναμε παλιά σε αυτό, όπως κάναμε, δεν προλάβαμε, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να το πρόλαβα εγώ, όπως βλέπαμε λοιπόν στα έργα, κάνοντας τις κινήσεις του ψαλιδιού κάθε λάμας χωριστά μία φορά ανά δύο εβδομάδες περίπου, διατηρούμε την κοπή σε πολύ καλή κατάσταση, ώστε δίνουμε μακροβιέτος ψαλίδι. Αυτό. Τον φινάρουμε τον εθέρα ή όχι? Φινίρουμε. Θα μάθω και. Θα μάθω ελληνικά, ρε Γιώργη μου. Φινίρουμε, φινάρουμε, φινιζάρουμε, ό,τι θέλουμε. Λέμε, το θέμα είναι ότι το κατανοεί ο κόσμος. Αυτό σαν τον εθέρα του ψαλιδιού. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Να ζωογονούμε λίγο τον εθέρα κοπής. Είναι αυτό που είπα, ότι βάζουμε τα μικρορινίσματα, τα βάζουμε στη σωστή σειρά και μάλιστα μέσα στα holes που έχουν δημιουργηθεί. Okay. Επόμενη ερώτηση. Κώστας Χριστόπουλος, έχω παρατηρήσει πως υπάρχουν διάφορα ψαλίδια φυλαρίσματος ως προς το ποσοστό αραιώματος. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια? Το ποσοστό ποικίλι, δηλαδή ένα ψαλίδι αραιώματος, αυτό είναι πολύ, πολύ αυστηρό το συγκεκριμένο. Λόγω παχιών δοντιών, micro serrations πάνω στα δοντάκια, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Γιατί. Το micro serration έχει ωραία κάμερα. Έχει καλή κάμερα. Θα τη βουτήξω. Είναι καλή κάμερα. Λοιπόν, ξέρω που μένει. Θα την πάρω πάλι. Λοιπόν, συνεχίζω. Είναι ότι αυτό, λοιπόν, έχει ένα
μεγάλο ποσοστό κοπής, αλλά είναι texture, δεν είναι thinning. Άρα, είναι όταν υφή. Πάμε... Μπράβο. Όταν πάμε να δούμε κάτι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να πάρουμε. Υπάρχουν ψαλίδια που δίνουν όγκο, υπάρχουν τα ψαλίδια που μπορούμε να τα πούμε, αν και με είχε μαλώσει κάποιος κομμωτής, εγώ θα το ξαναπώ, σβίστρες, οι διορθωτές των ατελειών ενός κουρέματος που έχουμε κάνει. Αυτά είναι τα thinning συνήθως. Όταν δηλαδή έχουμε κάνει ατέλειες και πάρουμε ένα thinning, αυτό με τα... Να το βρω ένα λεπτά. Α, να το. Όταν πάρουμε ένα τέτοιο ψαλιδάκι με πάρα πολλά δοντάκια, αυτό ονομάζεται thinning. Αυτό ονομάζεται texture. Ωραία. Με αυτό εδώ μπορούμε να διορθώσουμε ψαλιδίτσες που έχουμε κάνει. Ωραία. Τις αμαρτίες μας. Άρα... Τις αμαρτίες μας. Ναι. Δεν το δέχτηκε ένας συνάδελφός σας και μου βάλει φωνές. Όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Γενικώς τα πάντα... Να πω την αλήθεια για κάποιες αμαρτίες μου. Εγώ το λέω, ο Σκλαβενίδης το λέει. Για κάποιες αμαρτίες μου, όχι ότι δεν μπορώ να τις διορθώσω και με το κανονικό ψαλίδι, αλλά όχι τόσο πολύ για αμαρτίες. Μου αρέσει και η υφή. Δεν θα έλεγα, ναι, κάνω και εγώ αμαρτίες, αλίμονο. Okay? Με βοηθάει πολύ και μου αρέσει και να. Ναι, σβίστρες. It's okay. I like that word. Τώρα με κόλλησες, θα το λέω και εγώ, η σβίστρα. Σβίστρες. Ναι, είναι αυτά τα οποία αραιώνει λίγο, δίνει μία υφή. Έτσι, στην άκρη του τέτοιου του μαλλιού. Ο βαθμός αραιώματος λοιπόν στο ψαλίδι αναφέρεται, όταν αναφέρεται, γιατί πολλοί κατασκευαστές δεν το αναφέρουν καν, είναι στις 90 μοίρες. Άρα έχουμε συγκεκριμένο βαθμό αραιώματος μόνο στις 90 μοίρες. Όταν θα πάρουμε το ίδιο ψαλίδι και από τις 90 μοίρες μπούμε στα μαλλιά με γωνία, ο βαθμός αραιώματος πέφτει. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι γνώμονας. Θέλω ένα ψαλίδι με 30%. Γιατί όταν θα μπούμε και θα κάνουμε μία ψαλιδιά, έχουμε ένα ποσοστό αραιώματος. Όταν όμως επιμείνουμε και κάνουμε δεύτερη, έχει πετάξει. Και δεν είναι επί δύο. Αν δηλαδή είναι 30% βαθμός αραιώματος και κάνουμε δύο ψαλιδιές, δεν πάμε στο 60%. Μπορεί να πάμε στο 35, γιατί θα πετύχει και περιοχές οι οποίες δεν έχει τρίχες. Έχει κουμπί από το προηγούμενο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει τόσο αυστηρή έτσι, εκδοχή του πόσο της εκατό. Έχει τόσο, ώστε αυτό που θέλω να κάνω, το πετυχαίνω. Okay. Κλείνω με την τελευταία ερώτηση, Γιάννη, γιατί ξέρω ότι και εσύ, εμείς οι κομμωτές καθόμαστε αυτή την εποχή, εσύ ξέρω ότι... έχεις τη δουλειά σου, τρέχεις στην εταιρεία σου. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε θέλω ξανά, οπωσδήποτε σε θέλω ξανά και όχι μόνο εγώ. Βλέπω ότι όλη η κοινότητα σε θέλει ξανά, οι κομμωτές σε θέλουν. Αναλαμβάνετε, λέει, ακονίσματα και ψαλιδιών που έχουμε ήδη και δεν είναι από τη δική σας εταιρεία. Ευχαριστώ. Ναι, αναλαμβάνουμε ακονίσματα. Πολλές φορές, βέβαια, έχω δυσαρεστήσει συναδέρφους σας για το λόγο ότι μου φέρνουν κακοποιημένα ψαλίδια και όταν τους λέω όχι, αναρωτιούνται γιατί. Αναλαμβάνουμε συνήθως ό,τι πρέπει να αναλάβουμε. Δηλαδή, ό,τι έχει υγεία, ό,τι είναι υγιές. Αν έχει τροχιστεί, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι όχι. Το δεύτερο πράγμα, μου πει θέλω και δεν με νοιάζει πόσο θα αντέξει, διακινδυνεύω τη δικιά μου επαγγελματική ακεραιότητα, να το πω έτσι, ότι δεν είμαι σωστός επαγγελματίας σε αυτό που παρέχω, γιατί απλά δεν θα αντέξει πολύ. Δηλαδή θα κάνουμε μια δουλειά η οποία θα έχει πολύ περιορισμένο χρόνο διάρκειας και αυτό ευθύνεται στο προηγούμενο τρόχισμα. Άρα ναι, αναλαμβάνουμε και άλλα ακονίσματα άλλων εταιριών. Έτσι γίναμε και γνωστοί. Εγώ προσωπικά δεν βγήκα να πουλήσω ψαλίδια. Βγήκα να ενημερώσω τον κόσμο πώς να διαλέγει ένα ψαλίδι και βάσει αυτών τις γνώσεις που έχω, που μου έχει, ξαναλέω, δώσει ο Κωνσταντίνος το expert, scissor expert, είναι στην ουσία κάτι το οποίο αγάπησα. Αγάπησα γιατί το ψαλίδι είναι ένα ψυχρό μέταλλο με τόσο γοητευτικές καμπύλες. Αυτό είναι πολύ. Όμορφα πιασήματα. Θα στο κλέψω αυτό, οι καμπύλες. Πιάσω ένα άλλο, θα πιάσω ένα άλλο. Το ίδιο ισχύει και για εδώ. Hello, Joel again. Το ίδιο ισχύει και εδώ, ότι
είναι κάτι το οποίο αγαπάς. Το ψαλίδι το αγαπάς. Το αγαπάς για αυτό που είναι, για αυτό που έχει φτιαχτεί, να σου κάνει τη δουλειά σου. Έτσι. Άρα, πιστεύω όλα αυτά να βοηθήσανε. Γιάννη μου, ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Είναι πολλές οι ερωτήσεις, συγγνώμη, ναι, επειδή ναι. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Θα πω κάτι ερωτήσεις. Εγώ θέλω να ζητήσω, εγώ δεν λέω τις ερωτήσεις. Εγώ μιλάω. Θα μου κλέψεις να εγώ. Φωνάζει ο Γιώργος. Έχω τα γιατί μόλις φύγει ο Γιάννης έρχεσαι εσύ, γιατί συνεχίζουμε εμείς. Έτσι, εννοείται. Συνεχίζουμε εμείς με τους συναδέρφους. Θέλω να βρεις χρόνο, αν μπορέσεις, και σε όποιους δεν έχουμε απαντήσει, να πεις δύο κουβέντες. Μου το έκλεψε. Μου το έκλεψε. Μου το έκλεψε, Γιάννη. Διότι μου το έκλεψε. Because it's my show. It's my ναι, show. Ναι, ναι. It's my show. It's my town. My show, my town. Okay. My show, my town. Αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι θέλω να πω ότι πρώτον ευχαριστώ που παραβρέθηκες εδώ ξανά. Ποια okay. από Hair Experts, σε γνώρισα, Γιάννη, σαν Hair Experts, όταν σε γνώρισα σαν Γιάννη, μετά σαν hair expert, γιατί ανακάλυψα the hair expert και τώρα πια είσαι ο γιατρός μου. Τώρα θα λέω ο γιατρός μου, ο Γιάννης ο Χαπίτης. Ένας είναι ο the doctor και έχει το νούμερο 46. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης για την έκπτωση που θα δώσεις σε όσους παραβρεθήκαν εδώ και παρακολουθήσανε αύριο όσοι στείλετε hair talks. Hair talks. Hashtag is keto hair talks. Το στείλετε στο Messenger του Γιάννη, στο Facebook. Θα τον βρείτε όπως είναι γραμμένος εδώ, Γιάννης Χαπίπης, ή στο Line Scissors Greece. Σωστό, Γιάννη μου, καλά τα λέω. Πολύ ωραία τα λες, Κωνσταντίνο. Ωραία. Για όποιον, λοιπόν ενδιαφέρεται. Θα έχει κάτι καλύτερο για σας, για την κοινότητα αυτή, ο Γιάννης. Αύριο και επίσης, όσοι θέλετε, θα το πω, Γιάννη μου, όλη την ευθύνη. Βεβαίως, μη περιμένουν να τα απαντήσεις όλα αύριο, δεν ξέρω αν έχεις τον χρόνο. Όσοι θέλουν επίσης εκεί που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου για αυτό που είπαμε για το ψαλίδι και για ό,τι απορίες έχουν, αυτές οι ερωτήσεις που κάνανε σε εμάς μπορεί να τις λύσεις και εσύ από το τηλέφωνο ή προφανώς από μήνυμα. Εντάξει. Οτιδήποτε χρειαστεί, εδώ είμαστε. Αξιολογούμαστε για αυτό που κάνουμε, αξιολογούμαστε για αυτό που παρέχουμε και μας επιλέγουν μόνο όσοι έχουν γνώση γιατί είμαστε σε αυτό το χώρο. Thank you, Γιάννη, που ήσουν εδώ απόψε. Thank you for everything. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Φεύγει ο Γιάννης, έρχεται ο Γιώργης. Έλα εδώ, Γιώργο μου. Τέρμα. Είναι surprise. Δεν το ξέρει. Εμείς είμαστε λίγο αυθόρμητοι εδώ. Ωραία. Θα πάρεις εσύ το ποντίκι ή θα πάρω εγώ το ποντίκι. Θα το έχω εγώ το ποντίκι. Όπου πας, εμφανίζεις ένα... είναι η λάμψη μου. Είναι η λάμψη σου. Ναι. Okay. Εύχομαι, συνάδελφοι, να σας άρεσε το πρώτο κομμάτι. Τώρα εγώ θα συνεχίσω το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι... Τι ώρα είναι τώρα? Είναι 10.30. Και σε πολλούς έλειπε ο παλιός ο Σκλαβενίτης, που είναι λίγο πιο well. George, τέλεια, ευχαριστούμε. Βάνα μου, σε αγαπάω, φιλιά. Και μη φύγεις, εδώ είμαι. Περιμένω και άλλα σχόλια, γιατί τώρα συνεχίζουμε. Okay. Θα ήθελα απλώς ένα σχόλιο για να δεις το ίντερνετ και μου άρεσε αυτό από ένα ξένο. Ότι έχουμε γίνει και λίγο viral, I think. Άμα μπορώ να πάμε, Γιώργο μου, να το ανεβάσεις αυτό το και να το διαβάσω. Christopher Radmacher. I'll shave my head clean if someone finds me on Facebook. Θα ξυρίσει το κεφάλι του τσίτα άμα κάποιος τον βρει στο Facebook. Μεθυσμένο challenge, λέει. Drunken challenge. It's a rose on my profile. Cheers from Germany. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα τριαντάφυλλο στο προφίλ του? Καλά να είναι ο φίλος, γίναμε και σε viral εδώ κάποιο challenge, βεβαίως, έλα να δω το challenge λιγάκι. Λες να με βρήκανε, βεβαίως τώρα και 3 μήνες έχω να πιω μπυρίτσα, γιατί παραφούσκωσα, αλλά βλέπω εδώ έχει αυτό, τι έχει εδώ ο άνθρωπος, περίμενα να δούμε. Έχει ένα thumbs up, έχει μπυρίτσα παγωμένη, και αυτό τι είναι, μέλι, κάτι τέτοιο. Έχει τσιγάρο, βέβαια, το κόψαμε, έχουμε το ηλεκτρονικό. Έτσι. Το ξηράφι, το λεπίδι, ακόμα don't need it, αλλά... Μπορεί να το χρειαστώ, μάλλον υπονοούμενο. Και βεβαίως βλέπουμε και κάποιον να γελάει. Να είναι καλά. Okay. So, όλες οι ερωτήσεις που έχετε, μακάρι να είχαμε χρόνο, τα ξαναβγάλουμε το Γιάννη, το γιατρό μου, για να μας μιλήσει για τα ψαλίδια και ό,τι απορίες έχετε. Αλλά άμα θέλετε να απαντηθούν νωρίτερα, μπορείτε αύριο να τους στείλετε μήνυμα στο
προφίλ του στο Facebook, Γιάννης Χαμπίπης. Επίσης, μπορεί να τον βρείτε στη σελίδα του Line Scissors Greece. Okay? Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω κάποιους συνάδελφους τώρα, που ξεκινήσαμε αυτό, Γιώργο, τώρα που ξεκινήσαμε αυτό, αλλά να έρθω λίγο πριν. Βεβαίως, κοίτα. Μην έρθει πολύ κοντά. Είμαστε COVID safe, να το πούμε μεταξύ μας, γιατί ο Γιώργος ζει στην ίδια πολυκατοικία με μένα, γι' αυτό θα το δείτε εδώ, να μην νομίζετε ότι κυκλοφορεί παράνομα. Δεν κυκλοφορεί παράνομα, Γιώργο. Πρέπει να βγάλει πιο συχνά τον Γιώργο, λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Λες, έχεις δίκιο, Λάκη. Λες να μου κλέψει εκπομπή. Σήμερα επίσης. Δεν έχω ανάγκη να σου κλέψω την εκπομπή. Θα πω εγώ τα δικά μου τώρα. Λάκη, ναι, θα το. Απόψε επίσης κάναμε και μία δοκιμή και ανεβήκαμε και στο κανάλι. Μην κοιτάς το monitor, σου λέω. Το monitor τώρα αυτή τη στιγμή κολλάει και κολλάει και εσύ. Και δεν πρέπει. Okay. Όχι. Σου πρέπει να κοιτάζω το φακό. Τα έχουμε πει. Κοιτάζω το φακό. Στο κανάλι μας, στο YouTube, Beautistic, θα το βρείτε. Ξεκινήσαμε και ανεβάζουμε τα live εκεί. Υπάρχει και υλικό εκεί από αυτό που λέγεται Beautistic, που είμαι εγώ και ο Γιώργος Δούκας. Κάναμε δοκιμή σήμερα να δούμε πώς θα βγει το live. Εύχομαι να βγει και ωραίο το live. Άμα το τσέκαρες. Για να μπορούμε να έχουμε και αυτή την πλατφόρμα για να μπορούμε να μας βλέπετε και από εκεί. Δεν ξέρω αν θα βγάζουμε όλα τα live, απλώς κάναμε ένα πείραμα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και τους συναδέρφους εδώ, τους φίλους. Γεια σου Ντορίνα. Και κερδίσει, πολύ ταραντούχα, ναι, και κερδίσει πέρυσι στο OMC Hair Prof το διαγωνισμό των νέων. Είχε τη δεύτερη, νομίζω, η πρώτη. Όχι, μάλλον. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω ότι είχε έρθει στη τριάδα. Okay, so, ό,τι απορίες έχετε. Βλέπω η Καλλιόπη γουστάρει, βλέπει είστε άπεκτο δίδυμο. Ναι, ναι. Ναι, γιατί κοίτα, θα έλεγα ότι ταιριάζει και αρκετά με την Καλλιόπη σε κάποια πράγματα. Ότι ναι, είσαι powerhouse. Είμαι. Σαν ο μόνος που μπορεί να μου πάρει το λόγο όταν μιλάμε, νομίζω είναι η Καλλιόπη. Εσύ με κόβεις. Εγώ σε κόβω. Η Καλλιόπη θα σ' άφη. Καλλιόπη, γουστάρεις, θα τον άφηνες εσύ, Καλλιόπη, θα τον άφηνες. Βλέπω έχουμε και την αγαπημένη μου φίλη που με αγαπάει τόσα χρόνια και σαν φίλος, αλλά και με πιστεύετε τόσα χρόνια σαν κομμωτής. Μου έχεις λείψει, Βαλ, love you. Γεια σου, Βαλέρια, love you. Περιμένω, τώρα μετά από την καραντίνα έχουν μακρύνει και πιο πολύ και θα μπορούσε να κόψω και πιο πολύ. Γεια σου, Νίκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Που έκανες ρήμα. Ναι, ρήμα. Γιατί, φίλο μου, έχω εγώ τα δικά μου. Νίκη, έχουμε δουλέψει αρκετά μαζί σε αυτό που λέγεται ομάδα Hair Care πάνω Θεσσαλονίκη, Goldwell. Μαζί έχουμε δουλέψει. Όμορφα. Με έχει καλύψει σε κάποιες δικές μου αμαρτίες όσο αφορά το χρώμα. Να είσαι καλά, Νίκη μου. Okay, George, να μιλήσουμε και για το κυλιόμενο μήνυμα. Α, το κυλιόμενο μήνυμα. Τι θα γίνει το Σάμα. Τι θα γίνει το Σάμα. Να πω ότι θα γίνει ή θες εσύ να πεις. Όχι, τώρα δεν γίνεται να σου πάρω αυτή τη δόξα. Απόψε. Όχι απόψε. Είδες τον μπέρδεψα. Είδες. Απόψε θα ανακοινώσω. Saturday Night Live, τούτο το Σάββατο. Καλεσμένη στην εκπομπή μου, Saturday Night Live, Θοδωρής Οικονομάκης και Κλεάντης Κεφάλας. Okay. Αυτό λέγεται. Αυτό λέγεται. Ναι. Τρίγωνο. All Star Team. Okay, don't miss it, guys. Θέλω να μου πείτε λιγάκι εδώ στα σχόλια σας τι θα θέλατε να βγάλουμε σαν θέματα. Εσείς ήδη, τι θα θέλατε να αρχίζουμε να βγάζουμε σαν θέματα, παιδιά. Εσύ, Γιώργο, τι θέμα πριν πάμε στο. Πριν πάμε για το χρεστό. Παιδιά, λέω γιατί είμαστε όλοι. Κοίτα, τώρα εγώ δεν είμαι κριτής, ούτε μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τι θα ήθελα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω πολλή πληροφορία εγώ προσωπικά στο κεφάλι μου με όλα αυτά τα live. Που σε έχω τρελάνει. Όχι, που με έχει τρελάνει. Έχω πολλή πληροφορία στα αυτιά μου. Mm-hmm. Κάποιοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τόση πληροφορία, αυτοί να μας πούν τι θα ήθελαν να δουν, να ακούσουν, τι τους απασχολεί. Εγώ θα, ναι,
Περιμένουμε να μας πούν, αλλά τι ήθελα να δω, τώρα το παρατήρησα. Έλα εδώ να δεις κάτι, Γιώργο μου, γιατί είμαστε ωραίο ζευγάρι στο Ιντερνετ. Φέρε το χέρι σου πάλι και κάνε έτσι. Κοίτα, κοίτα αυτά τα δύο. Εγώ είμαι δεξιόχερας, ο Γιώργος είναι αριστερόχερας. Και κοίτα τι. Ε? Έτσι, έτσι. Σωστά. It's another reason. Ένα άλλο ένα λόγο, Γιώργο. Έτσι, που δέσαμε. Λοιπόν. Η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα ήταν λίγο late, μου ήρθε πολύ late το Σάββατο. Μετά όταν βρέθηκα στο Θοδωρή, κοιμόσουνα, σου έδωσε ρεπό, ε. Εδώ η Νόμπη λέει να δώσουμε tips για όταν ανοίξουμε. Να δώσουμε tips. Ναι, αυτό να το κάνουμε από Δευτέρα. Έτσι. Καλά λέει η Νόμπη, να δώσουμε tips για όταν τα ανοίξουμε. Το Σάββατο λέει Κλεοπάτρα να θα είναι μαραθώνιο. Μαραθώνιο. Δεν θα σε πάρει ο ύπνος του τη φορά, ε. Δεν θα σε πάρει. Οκ. Okay. Τέλεια, δεν έχουμε άλλα μηνύματα. Περιμένουμε στα σχόλιά σας τι θέματα θα θέλατε να αναλύσουμε. Ποιους θα θέλατε να δείτε. Μπορεί να μας πείτε ότι θα θέλατε να δείτε κάποιο καλεσμένο που έχουμε ήδη φέρει. Ναι. Να τον ξαναέχουμε. Κάποιον που δεν έχουμε φέρει. Σωστό. Για να προσπαθήσουμε να τον φέρουμε σε εσάς. Ή μπορεί να θέλουνε. Μπορεί να θέλουνε. Πάρα πολλά παράθυρα με πολλούς καλεσμένους να κάνει unite όλο το community ο Σκλαβενίτης. Βεβαίως, αυτός εδώ θα τρελαθεί. Γι' αυτό αυτή την ιδέα. Όχι, όχι. Δεν του αρέσει, αλλά μας σας αρέσει αυτή η ιδέα. Να συμμετέχουμε πάρα πολύ, να γίνει crazy community uniting. Εγώ εδώ. Το crazy θα γίνει μόνο. Το crazy θα γίνει. Τα ψαλίδια μας λέει η Μαρία Ιωαννίου, ενδιαφέρον θέμα να το ξανακάνετε. Θα το κάνουμε, υπέροχος ο Γιάννης. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που μπορεί να δείτε από την προηγούμενη καραντίνα στο δικό μου το προφίλ, Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης, που είχα καλεσμένο το Γιάννη και μας εξηγούσε το πώς φτιάχνονται τα ψαλίδια από την πρώτη στιγμή και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά σίγουρα θα τον καλέσω να υπάρχει αλληλεπιδραστικό. Αλλά όσοι θέλετε, αξίζει να το δείτε. Είναι από την προηγούμενη καραντίνα. Μα μπείτε στο προφίλ μου. Εγώ βεβαίως ανεβάζω πολλά. Θα μου πείτε. Θα με πεις και σπάμερ τώρα. Θα με πεις και σπάμερ. Είσαι λίγο. Και λίγο. Δεν είμαι σπάμερ. Θέλω να επικοινωνήσω με την κοινότητά μας, Γιώργο. Δεν εννοείται, γιατί όχι. Συγγνώμη τώρα, απλά κοιτάω και εγώ και τα μηνύματα. Ναι. Εδώ μας λέει η Τζοβάνα ότι καταλαβαίνουμε πόσο άσχετοι είμαστε. Εγώ το ίδιο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια όταν γνώρισα τον γιατρό μου τον Γιάννη, κατάλαβα τι κακό έκανα στο σώμα μου που λεγόταν ψαλίδι. Τέλεια. Και ο Γιάννης είναι, νομίζω ο Γιάννης εκτός από αυτό το κομμάτι, αντιπροσωπεύει και κάποιες υπέροχες μάρκες, πολύ ωραία προϊόντα. Πραγματικά, Λάκη μου, έχει υπέροχες μάρκες. Λοιπόν, τον Δούκα θέλουμε, λέει εδώ ο Θανάσης. Τον Δούκα θέλουμε. Θα τον βάλουμε τον Δούκα. Τον θέλει live ο Θανάσης, ε. Live. Θα τον βάλουμε τον Δούκα με μάσκα, γιατί όπως τον είδατε, τον είχα βγάλει. Πότε, χτες το μεσημέρι. Τον είχα βγάλει. Βεβαίως, χτες το μεσημέρι ήταν ωραίο, γιατί επικοινώνησα με φίλους, αλλά έκανα το χρυσό το λάθος. Πήγε ο Σκλαβενίτης να γίνει κάτι άλλο. Τα έγραψα κάτω. Ξέρεις, να είμαι σωστός στη ροή μου και βγήκε λίγο σφιγμένο. Σήμερα, guys, το μόνο που έγραφα κάτω ήταν κάποια πράγματα που ήθελα εγώ να ρωτήσω το Γιάννη πάνω στη ροή και νομίζω βγήκε πιο φυσικό. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Όσοι είδατε το τεσινό που βγήκε ο Γιώργος Δούκας μαζί με το φίλο το Σπύρο Πόρο που κάνανε, που ήταν για το γύρισμα του διαφημιστικού, άμα ήμουν λίγο κουμπωμένος, I think so. You know, Γιώργο μου, δεν πρέπει. Και βεβαίως το έβγαλα χωρίς εσένα. Να πούμε και αυτό. Έλειπες εσύ. Ίσως είναι και αυτό. Ένιωθα να σπαλιά. Εδώ η Βιβί ψηφίζει πολλά παράθυρα. Πολλά. Βιβί μαζί μου, έτσι, έτσι. Θέλω ψήφους, Βιβί, ψήφους. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι... Αυτό ήτανε. Πρέπει να... Δεν αντέχεις άλλο. Είδες που δεν αντέχεις. Εγώ αντέχω. Γιώργο μου, αλήθεια, εγώ βλέπω τούτη τη στιγμή με live και μου λείπουν οι κομμωτές. I love crazy. Όλη μέρα με τρίκες και με κομμωτική από παιδάκι. Και όλη την καραντίνα από κομμωτική. Ναι, το ξέρει και η πρώην γυναίκα μου, να είναι καλά. Βεβαίως, πες μου θα το. Ω, κοίτα.
Να είναι καλά αυτή η πόλη και να είναι καλά η πρώην γυναίκα μου που είναι New York City. Times Square's just right. Πού είναι Times Square? Δεν έχω μάθει ακόμα. Να το. Times Square's there. Σε λιγάκι θα λέω και τον καιρό. Times Square's right there. Να είναι καλά η πρώην γυναίκα μου. Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε. Που με γνώρισε σε αυτή την υπέροχη πόλη, η Νεορκέζα, η πρώην γυναίκα μου, η μητέρα των παιδιών μου. Να είναι καλά εκεί στη Νέα Υόρκη. I love you. Love you. Okay. George, εσύ θες να φύγεις. Εγώ όχι. Βλέπω ότι έχουμε κόσμο. George, αγκάζει με δικιά του εκπομπή θέλουμε. Θέλουμε. Έτσι λέει ο Αλέξης. Okay. Θέλουμε δικιά του εκπομπή. Ναι. Okay. Είδες το, άμα δεν είναι δικιά του εκπομπή, μπορεί να κρατήσει κανένα πεντάλεπτο. Γιατί βλέπετε, μόλις μπαίνει μπροστά από το φακό, θέλει να τι κάνει τώρα. Θέλει να τι κάνει. Θέλεις το George Ακά εκπομπή. Το Simon Live λέει. Το Simon Live. Άμα βρω το Simon, καλά κάνεις και μου τον θυμίζεις, Θανάση μου, να είσαι καλά. Ο Simon ήταν τότε βοηθός μου όταν ήμουν στο αποκορύφωμα της καριέρας μου. όταν ήμουν. Μην κάνω τέτοιο. Γιατί. Εγώ παίρνω τη λάμψη. Γιατί να μην πάρω τη λάμψη. Είδες όταν το κάνω εγώ, γιατί. Εσύ έχει βρει το κολμό για τη λάμψη. Πάνω σε παίρνω τη λάμψη. Πραγματικά μου έχει λείψει. Ήταν βοηθός μου πριν από περίπου 15 χρόνια. Ήταν στο τότε Dream Team αυτή τη εποχή. Κάνει καριέρα στο Λονδίνο. Εύχομαι να τον βρω. Κλεάντη, σε περιμένω, ε. Σάββατο βράδυ. Τώρα δεν κοίτα. Εγώ βλέπω τα μηνύματα. Εσύ βλέπεις τα μηνύματα. Γιατί δεν μπορεί να δεις και τα μηνύματα και να κάνεις εκπομπή, εγώ μπορώ. Α, ναι. Να δω άμα μπορείς. Σε αφήνω λιγάκι, γιατί πρέπει να πάω να πουδραριστώ. Δεν θέλω να με αφήσεις. Ναι, να σε δω άμα μπορεί να κάνεις και τα δύο. Έλα, να σε δω. Σε αφήνω πέντε λεπτάκια μόνο. Με άφησε, παιδιά, πάλι. Πώς κάνει ένας πατέρας στο παιδί, πρέπει σιγά-σιγά. Πείτε μου πόσοι από εσάς θα με ακολουθήσετε όταν θα κάνω καινούργια εκπομπή. Είστε τώρα 58 άτομα μέσα. Σας βλέπω. Okay. Χαμός τα Σαββατόβραδο, Βενελόπη Μάλφα, εννοείται. Χαμός. Θα με ακολουθήσετε. Γιατί εγώ προσωπικά όταν κάνω live, 2-3 άτομα έχω. Η Πενελόπη είναι πατριώτησα. Η Καλλιόπη θα με ακολουθήσει. Το πεντάλεπτο του Γιώργου με γενικά θέματα, λέει ο Μιχάλης Στράνης. Και τώρα, να βλέπεις, Θοδωρή, σε ευχαριστώ, γιατί τώρα που έφυγε, εμφανίστηκες. Μπράβο, μπράβο Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή, σε περιμένουμε για σένα το Σάββατο. Λοιπόν, εγώ μέσα, εγώ dude, ωραία. Βλέπω ότι να δω το Σκλαβενίτη να βάζει πούδρα και τι στον κόσμο. Ο Δούκας λέει ότι θα ακολουθήσει εμένα. Ευχαριστώ με Δούκα. Με πούλησες. Θα σε βάλουμε στο TV. Μιλάμε. Το τηλέφωνο μου το ξέρεις. Ο μάνατζερ μου είναι ο Κωνσταντίνος. Έχει τα δικαιώματα. Έχω την υπογραφή. Ακολουθώ και εγώ εδώ. Κλεάνθης Ιεράρτιστ. Ευχαριστώ Κλεάνθη. Θα τα βρούμε. Εδώ, Κωνσταντίνε, έχω ερώτηση για σένα. Περίμενε την πούδρα λίγο. Έκανα μόνο το δεξί, το μαύρο. Βάζει πούδρα. Λίγο το μαγουλάκι. Έχετε δουλέψει στη Νέα Υόρκη στο εξωτερικό. Πώς είναι οι πελάτες, υπάρχουν διαφορές. Έρχομαι να το πω. Έρχεται. Αλλά είναι το πεντάλεπτο ακόμα δικό σου. Έρχεται. Οκ. Μεταγραφές, λέει εδώ ο Θοδωρής. Ναι, Θοδωρή, μεταγραφές. Ευχαριστούμε, Άννα Μαρία, για τα καλά σου λόγια. Εδώ λέμε η Βιβί Ξινού Σκλαβενίτης, λέμε. Βιβί, με μένα τίποτα, έτσι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βιβί. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έχετε ακολουθήσει όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε από την πρώτη καραντίνα. Ήμασταν ερασιτέχνες και είμαστε ερασιτέχνες αυτό που κάνουμε. Ελπίζουμε η εικόνα μας κάθε μέρα να είναι καλύτερη, γιατί γι' αυτό προσπαθούμε πραγματικά, και όταν δεν βγάζουμε καλή εικόνα στεναχωριόμαστε. Θέλουμε να είμαστε όσο καλύτεροι για εσάς. Πολύτιμη βοήθεια μας έχει δώσει και ο Θοδωρής ο Οικονομάκης και ο Κλεάνθης όσο αφορά αυτό το live, και με τη λίγη εμπειρία μας και την αισθητική μας, προσπαθούμε να βγάλουμε μία εικόνα για να γεμίσουμε και εμείς το χρόνο μας, να μεταφέρουμε αυτά που ξέρουμε, να πάρουμε και εμείς περισσότερα, γιατί μην νομίζετε ότι εγώ τουλάχιστον
και ο Κωνσταντίνος θα το πει για τον εαυτό του, είμαστε παντογνώστες και εμείς παίρνουμε και από τον Γιάννη, παίρνουμε πράγματα σήμερα πολλά. Εγώ με το ψαλίδι μέχρι να γνωρίσω τον Γιάννη ήμουνα άσχετος, όταν δηλαδή είδε κιόλας ότι είμαι αριστερόχειρα, σηκουρεύομαι δεξί, κάπως του ήρθε, αλλά τώρα τα έχουμε βρει γιατί με βλέπει ότι δεν πιέζω καλά, αυτά που έλεγε για τις πιέσεις. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, χαιρόμαστε που μένετε στο live μας αρκετές ώρες, που συμμετέχετε. Ελπίζουμε να σας δίνουμε κάτι, να παίρνετε κάτι, δηλαδή να λέτε ρε παιδί μου ότι τελείωσε αυτό το live και όχι δεν έχασα το χρόνο μου, πήρα και κάτι. Έτσι, ένα λιθαράκι για την εμπειρία. Λοιπόν, εδώ ο Μάικλ λέει, Κωνσταντίνος, next time I will take my collection. Shockers with me. Να, εδώ, πουδραρίστηκε. Εντάξει. Κοιτάξτε, έχει βγει πουδραρισμένο στα κανάλια αρκετές φορές. Ποτέ. Βγήκα μία φορά πριν από 18 χρόνια. Πριν από 18 χρόνια. Η πρώτη μου εμφάνιση όταν είχα αναλάβει το πρωινό που έβγαζε τότε ο Φώτης και η Μαρία, ο Σεργουλόπουλος και η Πακοδήμου, το σαν το σπίτι σας, και είχα αναλάβει την επιμέλεια των μαλλιών και για τους ίδιους και για τους καλεσμένους. Και εκεί πραγματικά την πρώτη φορά, γιατί ήμουν ανήμπερος, δεν είχα εμπειρία από αυτό το πράγμα. Ναι, με μακιάρανε και αλήθεια, παιδιά, δεν μου πάει, αλλά διότι κάποιος μου το ζήτησε. Έλα να βγάλω και λίγο τα γυαλιά. Κάποιος μου το ζήτησε να δει το σκλαβένι να πουδραρίζεται. Να δείτε το σκλαβένι. Okay. Εντάξει. Για να δείτε ότι δεν αφήνω κανένα παραπονεμένο. Πραγματικά ευχαριστώ εσάς πρώτα, γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν αυτό. Με κάλυψε όσο αφορά τη βοήθεια που μας έδωσε ο Θοδωρής ο Οικονομάκης και ο Κλεάνθης, που μας έδωσε στα πρώτα μας βήματα και που μας δίνει ακόμα. Και δεν τα κρατάνε για τον αυτό τους, βοηθάνε την κοινότητα με τον τρόπο τους και βοηθάνε και εμένα που θέλω και εγώ να βοηθήσω την κοινότητα. Και ευχαριστώ πάνω απ' όλα, έφυγε από εδώ, αλλά πρέπει να το πω, χωρίς τον Γιώργο δεν θα γινόταν. Πραγματικά, thank you George, πήγε μέσα, δεν τα λέω, γιατί αν τα λέω θα φουσκώσει το κεφάλι του. Ακούω. Να, ήδη δεν... Ήδη λίγο άκουσε και φούσκωσε το κεφάλι. Άμα το δείτε το κεφάλι πιο μεγάλο τώρα. Μία ερώτηση που είχαν κάνει Γιώργο, μπορεί να τη βρούμε εδώ κάποιος ρώτησε. Βεβαίως, δώσε μου σε λεπτό. Να πω κι εγώ. Κάτσε ρε παιδί μου, κάνε λίγο. Εγώ έχω την καλή καρέκλα. Που έχεις πάρει το πλάνο. Εγώ έχω την καλή καρέκλα. Εκεί κάτσε. Μια χαρά είσαι. Μπράβο. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ λίγο πιο πάνω. Εδώ. Η Άρτζι Μπέκη, έχετε δουλέψει στη Νέα Υόρκη στο εξωτερικό? Πώς είναι οι πελάτες, υπάρχουν διαφορές, υπάλληλοι? Να διορθώσω το υπάλληλοι, συνεργάτες. Συνεργάτες, okay. Εντάξει, κοίτα, τώρα υπάλληλοι. Είναι κάτι που εγώ από συνήθεια, γιατί ήμουνα μιας γενιάς που μεγάλωσε με αυτό τον όρο, δεν είχαμε τον όρο το συνεργάτη, αλλά έχω νιώσει, και όταν με λέγανε υπάλληλο, έχω νιώσει όταν με λέγανε υπάλληλο συνεργάτη, και επίσης έχω νιώσει υπάλληλος όταν με λέγανε συνεργάτη. Okay? So, ναι, πήγαινε πίσω σε αυτό που με ρώταγε, Γιώργο μου. Γιώργο μου, θα τα κάνεις και τα δικά σου, μη βιάζεσαι. Περίμενε, ένα-ένα. Είμαι πιο μεγάλος από εσένα, σε περνάω κάποια χρόνια. Να μπω στο πλάνο, με αφήνεις. Έχω δουλέψει, κοίτα, γιατί γεννήθηκα στο Καναδά από γονείς μετανάστες. Μέχρι τα 21 μου εκεί ήμουνα, εκεί ξεκίνησα την κομμωτική, εκεί πήγα στις πρώτες μου σχολές κομμωτικής και εκεί δούλεψα σαν κομμωτής. Για New York μπορώ να πω ότι σαν ενεργός κομμωτής, γιατί το έχω δουλέψει σε πολλά μέρη στη γη, να εκπαιδεύομαι. Εκτός από αυτό έχω δουλέψει και σαν βοηθός στη Νέα Υόρκη έχω δουλέψει, έχω σκουπίσει τρίχες στη Νέα Υόρκη, γιατί όπου πήγαινα... Ήθελα να δω και να μπω στα top κομμωτήρια. Σε τότε New York πήγαινα και παρακάλεγα τότε που ήταν πολύ επίκαιρος ο συγχωρεμένος ο John Sahag. Είχα πάει, θυμάμαι, στο κομμωτήριο του και είχα πάει στη reception και κοίταζα και μου λέει reception
τι, θα θέλατε κάτι? Και λέω, κοίτα, δεν ήρθα για κούρεμα, απλώς ήθελα να δω έναν άνθρωπο που πραγματικά τον λατρεύω, λατρεύω τη δουλειά του, απλώς να μπορώ να κλέψω ένα δευτερόλεπτο εικόνα από αυτό. Είμαι κομμωτής, έχω έρθει από την Ελλάδα, γιατί ζούσα στην Ελλάδα τότε, πήγαινα στη Νέα Υόρκη, γιατί η πρώην γυναίκα μου είναι από τη Νέα Υόρκη και πήγαινα τακτικά στη Νέα Υόρκη και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για προσωπικούς λόγους. Και τότε μου λέει μισό λεπτό, είδε το πάθος που είχα και λέει μισό λεπτό και πάει και το είπε του Τζον και λέει μπορεί να μείνεις, απλώς μην κάθεις σε κολόνα θυμάμαι και το πρώτο πράγμα που έκανα από μόνος μου και γι' αυτό με άφησε τουλάχιστον για κάποιες ώρες, σκούπισα και ήταν τιμή μου που σκούπισα, ας πω την αλήθεια. Έχω βρεθεί και στο κομμωτήριο του Ορίμπε 2 μέρες πάλι σε ένα ίδιο στυλ. Και έχω δει τι παίζει σε αυτά τα κομμωτήρια. Έχω δουλέψει σε κομμωτήρια στο Καναδά. Έχω πολλούς φίλους που έχουν. Να μιλήσω λιγάκι για τις διαφορές. Βάλουμε το μήνυμα για τη συνέχεια, το αφήνω, Γιώργο μου. Η μνήμη μου. Αφού το ξεχνάς με τόσα που λες. Εντάξει, με αυτό κάνω. Για ψέμα, με πιάνει. Σκλαβενίδης. Okay. Πώς είναι οι πελάτες? Κοίτα. Οι πελάτες θα έλεγα. Πώς είναι? Πώς είναι σήμερα η Ελληνίδα πελάτσα? Έχει γνώση, είναι πιο απαιτητική, όχι απλώς για να σου σπάσει τα νεύρα, απλώς διότι έχει και αυτή περισσότερη πληροφορία και έτσι περισσότερες εικόνες, περισσότερη γνώση. Και από αυτή την άποψη, παλιότερα τη θεωρούσαμε απαιτητική. Σήμερα είναι η πελάτσα που μπαίνει, και εγώ πελάτης, άμα πήγαινα στο κομμωτήριο, θα είχα και εγώ τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Στο εξωτερικό το έχουν τώρα και χρόνια. Και έχει κάνει και το κλάδο καλύτερο, θα έλεγα. Έχει κάνει τους κομμωτές καλύτερους αυτό. Να είναι καλά οι πελάτες που μας κάνουν καλύτερους, πραγματικά. Και δεν αναπαυόμαστε. Είναι γιατί τότε, από τις πρώτες στιγμές, δεν ήταν τόσο επίκαιρο, ας το πούμε, το εβδομαδαίο χτένισμα. Ήταν λίγες πελάτες όταν εγώ ξεκίνησα κομμωτική στα μέση της δεκαετίας του 80 που ερχόντουσαν μια φορά την εβδομάδα. Ήταν κάποιες ερχόντουσαν μια φορά την εβδομάδα που ήταν πελάτες του θείου μου που τις είχε αυτές από τη δεκαετία του 70. Και Γιώργο, κάτι ακούω, κάτι κάνει ο Τζακ, αληθεύει? Νομίζω όχι. Όχι, αληθεύει ο γιος μου. Εκτός άνοιξε το ψυγείο. Λες. Anyways, αυτές ήταν κάποιες μεγάλες κυρίες που τις είχε από τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Οι άλλες που ερχόντουσαν στο κομμωτήριο για χτένισμα ήταν όταν υπήρχε κάποιο event, είχαν κάτι να κάνουν. Είχαν να πάνε σε ένα γάμο, είχαν να πάνε σε μια δεξίωση, είχαν να βγουν ένα ρομαντικό ιδιαίτερο ραντεβού. Αυτές ερχόντουσαν για χτένισμα. Οι περισσότερες ερχόντουσαν και ζητάγαν αυτό που λέμε το washing wear, να κουρεύονται, να έχουν το στυλ αυτό. Είχαν βεβαίως πολλή πληροφορία από όλα τα περιοδικά και από τα πάντα και από τη τηλεόραση, διότι τότε στη τηλεόραση είχε, τι να σου πω, θυμάμαι εγώ μεγάλωσα με 50 κανάλια στο Καναδά, σου υπήρχε πληροφορία, δεν υπήρχε το ίντερνετ, υπήρχε πληροφορία μέσα από τις τηλεόρασεις. Και οι πελάτες ήταν πιο απαιτητικές στο τι είναι τούτη στιγμή επίκαιρο στη μόδα και ζητούσαν πιο ποικιλία στα χτενίσματά τους και ήταν πιο απαιτητικό στο κούρεματά τους, στο look τους, να το πούμε έτσι, στο look τους. Ήταν πιο απαιτητικό διότι η επιρροή ήταν ότι είχαν περισσότερες εικόνες, αυτό το βλέπουμε και τώρα. Δεν ζητάνε το ίδιο και το ίδιο, που παλιότερα η πελάτσα έβλεπες υπήρχαν 4-5 κουρέματα που ζητάγανε, όχι παραπάνω. Αυτές τα ζητάγανε και επίσης διότι τρέχανε πάρα πολύ, οι περισσότερες γυναίκες δουλεύαν, τα έλεγα οι 9 στις 10 στο Καναδά και Αμερική δουλεύανε τότε, δεν είχαν και την πολυτέλεια να πηγαίνουν στο κομμωτήριο να χτενίζονται. Και επίσης διότι είχαν μεγάλη επιρροή από αυτό που βλέπανε, από τους ηθοποιούς, από τα μοντέλα, αλίμονο να ζητάγαν αυτές τις καούκες. Που ξέρεις, όταν κουνιόταν το κεφάλι, αντί να κουνιέται το μαλλί, αυτό πήγαινε όλο. Και όταν πήγαινε ο άντρας να σου πιάσει το κεφάλι, κόλλαγε μέσα. Φυσικότητα μηδέν. Όχι. Είναι περισσότερο αυτό που βλέπουμε τώρα, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τους συνεργάτες. Ένα από τα ίδια, θα έλεγα ότι απλώς όπως είναι τώρα η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ εργοδότη, υπάλληλου, συνεργάτη, manager, να πεις εργοδότη, όπως θέλεις, παιδιά, όπως θέλετε, δεν θα μπλέξω με τους όρους. Okay? Καταλαβαίνω το πνεύμα που το λέτε και είναι καλοπροαίρετο το πνεύμα, το καταλαβαίνω. Όπως και εγώ όταν το λέω, μην κολλάμε στη λέξη, να κολλάμε λιγάκι
στο πνεύμα. Θα έλεγα ότι έχει γίνει αρκετά όπως είναι το εξωτερικό, διότι έχουν ταξιδέψει πολλά παιδιά έξω, έχουν συνεργαστεί, έχουν εργαστεί σε κομμωτήρια του εξωτερικού και γυρίζουν πίσω με αυτή τη φιλοσοφία. Επίσης, υπήρχαν οι εταιρείες που μας προσφέρανε, οι εταιρείες, οι διάφορες ενώσεις κομμωτικής που μας προσφέρανε και γνώσεις όσο αφορά το managerial, καλή ώρα, όπως και δεν διαφημίζω κανέναν, αλλά καλή ώρα γιατί αυτή μου ήρθε στο κεφάλι μου, η Στέλλα Κοτσοπούλου, και έτσι βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στο θέμα της επικοινωνίας μαζί με τους συνεργάτες. Θα έλεγα, είμαστε περίπου στον ίδιο δρόμο. Μονολόγο. Όχι, μια χαρά. Απλώς ήθελα να το καλύψω, έτσι. Θέλω να μας πεις, σε κάλυψε. Ναι, θέλω. Μην μας πεις ότι δεν σε κάλυψε. Όχι, γιατί όπως όταν κουρεύω, είμαι πολύ επεξηγηματικός. You know, I'm very... Σίγουρα. Έχω πιάσει αρκετές φορές να εξηγήσεις την ίδια την πελάτηση. Όχι την τεχνική του, το τι κάνει. Πότε είπες θα ξεριστείς στο live. Εδώ. Κωνσταντίνε, πότε είπες θα ξεριστείς live, γιατί δεν άκουσα. Όχι, δεν θα ξεριστώ εγώ στο live, διότι δεν άκουσα. Είναι το challenge αυτό, Μιχάλη, γι' αυτό το λες. Γι' αυτό μου το βάλανε. Τώρα το πενοχαμπάρισα. Αυτό το σχόλιο που πέταξε ο Γερμανός έχει να κάνει με κάποιο challenge που πρέπει να ξεριστούμε και να το βγάλουμε στο προφίλ. Άμα ξέρει κανένας, έχω το Γιώργο εδώ που είναι πρόθυμος. Εγώ δεν ξέρω. Εξή. Όχι, γιατί. Εδώ ο Θοδωρής Οικονομάκης λέει τι ώρα θα με διασύρεις. Τι ώρα. Σάββατο, 10 η ώρα. Saturday Night Live. I'm gonna take you out on the town. I'm gonna take you out on the town. Times Square. Όχι, θα είμαστε στο δρομάκι. Η αλήθεια είναι ότι το Θοδωρή είναι. Θα είμαστε στο δρομάκι. Στο δρομάκι. Θα είμαστε... Εδώ στην Ελλάδα με το Graffiti. Πραγματικά. Σήμερα είμαστε Times Square. Ναι. Αυτό που είπε για το challenge, though, αυτό δεν είναι challenge. Αυτό είναι Κλεοπάτρα Κυπαρίσι challenge, γιατί είχε πετάξει κάποιο σχόλιο η Κλεοπάτρα ότι πρέπει να αφήσει ο γένεια πάλι. Ναι, εντάξει, ναι. Κλεοπάτρα. Οκ. Okay. Εγώ Κλεοπάτρα, να ξέρεις, μου αρέσει μέχρι εδώ. Μετά. Μου φέρνει στο μυαλό άλλα πράγματα. Τι φλανάχι λέει το Big Brother εδώ πέρα. Έτσι. Εσόκλειστη κι εμείς. Μία κάμερα βέβαια μας έχει εμάς. Έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα σας σήμερα. Έχετε δώσει ρεσιτάλ πραγματικά. Ελπίζουμε τους περισσότερους να τους έχουμε... αναφέρει και να σας έχουμε απαντήσει. Θέλει να την κάνει, θέλει να την κάνει, γι' αυτό το λέει. Θέλει να κλείσει την εκπομπή, παιδιά. Παιδιά, θέλει να κλείσει την εκπομπή. Πείτε μου να ξέρω, λέει, τι θα φορέσω. Όπα. Κανόνισε. Σουκαλά, τάκη. Κανόνισε να μας κάνει βάιρα. Κανόνισε να το τάκη. Πήγα να γίνω τάκη, τσουκαλά, παιδιά. Επίτηδες μου την αίσθησε, μου λέει, όπως πάνε. Ο τσουκαλά δεν είχε βγει έτσι. Είχε φύγει με τον background, είχε φύγει. Ναι, ευτυχώς η Νέα Υόρκη δύσκολα φεύγει, Γιώργο. Δεν ξέρεις ποτέ. Την έχουμε δει σε ταινίες να φεύγει πάρα πολλές φορές. Σωστό, μπούμ, έχεις δίκιο. Όχι, πασάμε πάλι γένια, τρίμινγκ και είσαι μια χαρούλα. Οκ, μαζί σου. Ο Σάμα είχε γκρεμίσει τους δίδυμους, εγώ θα γκρέμιζα το Chrysler Bill. Έτσι, εδώ πέρα δεν υπάρχουν δίδυμοι. Όχι, δεν υπάρχουν. Νάτι. Είναι παλιά. Είδες που σε πήγα στην εποχή μου. Άντε, πήγαμε παλιά. Σε πήγα. Back to the past. Νάτι, εδώ μέσα τους βλέπω τους δύο μου φίλους. Λοιπόν, είναι πρόμπιν. Εγώ νόμιζα πιστεύανε ότι ήμουν εκεί, ρε Γιώργο. Τώρα μου τη χάλασες. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ πρέπει να το πουλήσω ότι έβγαλα το live από την Νέα Υόρκη. Ότι νίκιαζα penthouse. Αν μεγαλώσει η παραγωγή, που ξέρεις, μπορεί του χρόνου να βγάλουμε από Νέα Υόρκη. Αυτό δεν είναι New York, είναι New Jersey. Δεν είχα αρκετά λεφτά να νοικιάσω. Είναι απέναντι, δεν βλέπεις το ποτάμι, είναι το Hudson River. Σωστό. Δεν σου είπα, δεν σε πήγα βόλτα σήμερα. Δεν ξέρω. Σε πήγα εδώ, σε πήγα Central Park σήμερα. Δεν θυμάσαι τώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, Θοδωρή, στο αφήνουμε πάνω στο ότι θα φορέσεις. Δικό σου. Από smoking μέχρι και t-shirt. Δεν έχουμε θέμα. Θοδωρή, απλώς θέλω, να δούμε τώρα τι εικόνα, Τι ένταση που βγάζει την εικόνα, Θοδωρή. Παιδιά, τώρα αυτό είναι τίποτα. Αυτό ήταν σπυρουνιά. Ο Θοδωρής είναι ιερότερα τη εικόνα. Δεν μπορούμε τώρα. Σωστό. Έτσι, να τον αναιρέσουμε. Σήμερα δεν θα κοιμηθεί ο Σακάς γιατί θέλω να σε πλησιάσω, ούτε αύριο. Θα περάσω οπτική είναι από τα βρυλίσια
στα κεντρικά της ΛΑΝ του ΟΤΕ με το χέρι σήμερα για να έχουμε καλύτερη ταχύτητα. Θα πάει να πάρει 2-3 DSLRs αύριο. Έτσι. Αλλάξουμε λίγο τον ήχο. Τι του Σάββατο να ξέρω να ετοιμαστώ. Κλεοπάτρα, Saturday Night Live, 10 η ώρα. 10 και 2, 10 και 3. 10 και 2. 10 και 5. Θοδωρή τι λέει. Θοδωρή, 10. Μπαμ. Οκ, we're almost, κοίτα. Ξεκινήσαμε νομίζω στην ώρα μας, Γιώργο. Ξεκινήσαμε σήμερα. Και τώρα θα κλείσουμε στην ώρα μας. Και βέβαια, αυτή η εκπομπή δεν θα έχει ώρα, αλλά σήμερα θα είμαστε. Τέρας είπες. Τέρας είσαι. Τέρας. Τέρας εννοώ. Θοδωρή. Big, very big, very έτσι. Big. Master. Master, big. Ανυπομονούμε για αυτό το live. Φτιάχνω δημιουργικό τώρα, ε. Okay. Φεύγει ο Γιώργος τώρα γιατί we have to close, George. Πες καλή νύχτα στον κόσμο, George. Γεια σας. Πάλι πήρε τη λάμψη. Πάλι πήρε τη λάμψη. Okay, guys. Ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ και το κάνατε πραγματικότητα. Next, το επόμενο μας ραντεβού είναι το Σάββατο, 10 η ώρα. Το βράδυ, Saturday Live. Και όσον αφορά το επόμενο ραντεβού σε αυτό που λέγεται Hair Talks After Hours, εύχομαι τη Δευτέρα. Θα το δείτε στο Facebook, το δικό μου. Thanks for everything. Hairdressers for hairdressers. Thanks for uniting with me. Thank you guys. Uniting all of us together. Όλοι μαζί ενωμένοι. Όλοι μαζί. Το λέω αυτό γιατί έχω και κάποιους από το Καναδά που με βλέπουν, γι' αυτό έπρεπε να κάνω και λίγο τα αγγλικά. Thank you guys. Σας αγαπάω πολύ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ σε όλους. Τσουκαλάς.